Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είμαστε το Σάββατο του Φλεβάρη. Ένα Σάββατο μετά από ένα πολύ κρύο διάστημα που μας έκλεισε λίγο μέσα, αλλά το πατάρι κάθε Σάββατο έχει αμύωτο ενδιαφέρον για τον κόσμο και διαζώσεις και διαδικτυακά. Υπάρχει η νούμερο ένα παρουσίαση Σαββάτου στο πατάρι που έχει φτάσει πάνω από 1 εκατομμύριο θεάσεις. Και γενικώς είναι κάποια εκατομμύρια το σύνολο των παταριών. Οπότε θεωρούμε ότι πετύχαμε μαζί το στοίχημά μας, γιατί χάρη σε εσάς έγινε το πατάρι. Αν δεν ερχόσασταν, δεν θα γινότανε. Αλλά πλέον είναι συντροφιά μόνιμη και πάρα πολλών φίλων που είτε δεν μπορούν να έρθουν, είτε στο εξωτερικό, είτε στην επαρχία. Μάλιστα, είχαμε και φαινόμενα εντός εισαγωγικών λατρείας, ας το πούμε έτσι, κομψά. Άτομα στην καραντίνα που ήταν η μόνιμη παρηγοριά τους, είδανε όλα τα πατάρια και μετά ερχόντουσαν εδώ και κοιτάγανε, λέγανε αυτός είναι ο χώρος, εδώ είναι οι καρέκλες. Είχανε δηλαδή ενθουσιασμό. Άρα πιστεύουμε ότι είναι ένας χώρος που μαζί φτιάχνουμε κάτι μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει. Και μπορεί πολλοίς κόσμος να ακούσει πράγματα φρέσκα, με νέα οπτική, με ερωτήσεις που δεν ακούγονται συχνά, σίγουρα όχι στην τηλεόραση, και σπάνια στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων, γιατί εμβαθύνουμε σε ένα θέμα από μια πολύ απλή διάλεξη ως ένα βάθος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Δεν υπάρχει αποκλεισμός ή ελιτισμός στο πατάρι και δεν υπάρχει και όριο στην προσέγγιση των θεμάτων. Προσεγγίζουμε τα θέματα για όλους και ανεφορείων. Άρα ακούγονται θέματα πολιτικά, φιλολογικά, λογοτεχνικά, υπαρξιακά, όλων των ειδών. Αφορμή είναι τα κείμενα, δεν είναι ο στόχος. Ο προβληματισμός είναι ο στόχος και να δημιουργηθούμε ερωτήματα περισσότερα από όσα είχαμε πριν έρθουμε. Σήμερα λοιπόν, πριν μπούμε στο σημερινό θέμα, θέλω να σας καλέσω στο επόμενο θέμα. Το επόμενο Σάββατο έχουμε τον Αριστένετο, έναν συγγραφέα της ελληνιστικής, ύστερης αρχαιότητας μάλλον, χριστιανικής εποχής, όχι ελληνιστικής, ύστερης αρχαιότητας χριστιανικής εποχής, μετά το διάταγμα του Ιουστινιανού που κλείνει τις φιλοσοφικές σχολές και απαγορεύει τη διαλεκτική και τη σκέψη και υπάρχει μόνο ένα δόγμα, είναι ένας που γράφει ελληνικά και γράφει ερωτικές επιστολές, πολύ τολμηρές, κάποιες ακόμα και για σήμερα. Πώς τα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος και πώς πέρασε την ποινή της καυλοτομής. Θα θυμίζει κάτι? Υπήρχε ποινή για όσους χειρίζονται σεξουαλικά κείμενα να χάνουν κάτι πολύτιμο από το σώμα τους. Μιλάμε για τέτοια εποχή, ακραία εποχή, που τείνουμε να την βιώνουμε όλο και πιο συχνά, όλο και περισσότερες απαγορεύσεις βλέπουμε, όλο και περισσότερο μειώνεται η επίδραση του λόγου, καλλιτέχνες, τραγουδιστές και ούτω καθεξής. Άρα είναι καλό να βλέπουμε πώς άνθρωποι μπόρεσαν να επιβιώσουν σε σκοτεινούς χρόνους για να έχουμε και εμείς αντισώματα αντίστοιχα. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι και το σημερινό, του Τζόρτζιο Μπασάνη, σε μετάφραση Γιώργου Κεντρωτή. Είμαστε στην εποχή πριν, κατά την κυβέρνηση και μετά τον Μουσολίνη, παιδιά του οποίου κυβερνάνε σήμερα την Ιταλία. Αυτό δεν ενοχλεί κανέναν. Κανέναν. Δεν φαίνεται, δεν αντιδράει κάποιος. Σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, είναι αναγνωρίσιμη χώρα η Ιταλία. Έχει ξεκάθαρο ρατσιστικό και φασιστικό λόγο το κυβερνών κόμμα και δεν ενοχλείται κανένας. Παίρνει επιχορηγήσεις κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όπως επιχορηγούνταν ο Μουσολίνη από τους Εβραίους της Φεράρας. Ούτε γι' αυτό συζητάει κανένας. Ένα από τα ονόματα που επιχορηγούσε τον Μουσολίνη ήταν και η οικογένεια Μπασάνη. Ο Τζόρτζο Μπασάνη λοιπόν, έχοντας παρησία και ευθυκρισία, αναγνωρίζει όλα τα σφάλματα της οικογένειας, γράφει ακριβώς τι συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά, πώς οι Εβραίοι είχαν φέρονταν ταξικά και κατ' ουσίαν ρατσιστικά, θα το πούμε, στους κατώτερους Εβραίους της Φεράρας και πώς χρηματοδότησαν οι ίδιοι, βγάλαν τα ματάκια τους με τα χεράκια τους, αυτό που συνέβη μετά. Ο Μπασάνη δεν χαρίζεται σε κανέναν,
περιγράφεις ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα που είναι 5 ή 6, Γιώργο. 6 μυθιστορήματα σε έναν τόμο, το μυθιστόρημα της Φεράρας. Ένα από τα 6 είναι το περίφημο «Η κήπη των Φίτζι Κοντίνι» που έγινε ταινία από τον Βιτόριο Ντεσίκα και πρόσφατα σε νέα κόπια ξαναπαίχτηκε παγκοσμίως και πέρσι νομίζω στην Αθήνα. Πέρσι πρόπερσι, ναι. Γιατί η λογοτεχνία είναι σημαντική? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη και λένε ναι, και εγώ ήμουν εκεί και η οικογένειά μου έκανε αυτό και συνέβη αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί πράγματα που σήμερα τα θεωρούμε κανονικά, όπως μια κυρία με δύο πεπόνια κυβερνάει μια χώρα όπως η Ιταλία, γιατί έτσι προβλήθηκε, έτσι πήρε την εξουσία, έβαλε δύο πεπόνια μπροστά της επειδή λέγεται Μελόνι και πήρε την εξουσία. Και αυτό δεν προβληματίζει κανέναν. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι τη χρηματοδοτούν και αν γίνει κάποια κακή εξέλιξη θα πούνε δεν ήξερα τίποτα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το έργο και επίκαιρο και διαχρονικό. Οπότε έχουμε σκοτεινούς χρόνους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σκοτεινούς χρόνους το επόμενο Σάββατο τους πρώτους χριστιανικούς και σήμερα είμαστε στην εποχή του φωτός, της αναγέννησης των νέων τεχνολογιών που τα ρομπότ θα γράφουν πλέον τις επιστημονικές εργασίες. Άρα βαίνουμε σε θετικές, Γιώργο, ο Γιώργος Κεντρωτής είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, θετικές εξελίξεις υπέρ του ανθρώπου. Εύχομαι να απολαύσετε τη σημερινή εκδήλωση, να θέσετε όλες τις ερωτήσεις που έχετε στο μυαλό σας. Μην φύγετε με ερωτήσεις και τις έχετε στο σπίτι. Είναι ευκαιρία να τις θέσετε εδώ. Γιώργος Κεντρωτής, Τζόρτζιο Μπασάνι, το μυθιστόρημα της Φεράρας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέλευσή σας. Είναι άκρως τιμητική. Χάρη της αμηχανίας, την οποία πάντοτε έχω όταν μιλάω, μπορεί να μην φαίνεται αλλά την έχω, να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο πρώτα-πρώτα, που εξέδωσε αυτό το ογκοδέστατο μυθιστόρημα, 1.300 σελίδες, δεν μπορούσε να βγει σε έναν τόμο, θα ήταν αδύνατο και καθόλου εύχριστο, ήδη τίνει να μην είναι εύχριστο. Να ευχαριστήσω λοιπόν ιδιαίτερα τον Γιώργο και τον Κώστα Δαρδανό και τον Γιάννη Μαμάη που έκαναν, πραγματοποίησαν την έκδοση αυτή, αλλά μια και είναι και μπροστά μου, όχι ότι αν δεν ήταν μπροστά μου δεν θα το θυμόμουν, να ευχαριστήσω την επιστήθεια φίλη, την Ζωή Μπέλα. Μας ενώνουν δεσμοί φιλίας δεκαετιών, η οποία ήταν αυτή η οποία μου ενέβαλε την ιδέα από πολλών ετών να μεταφράσω έργα του Μπασάνι, γιατί τότε δεν είχε ακόμα γίνει ενιαίος τόμος το μυθιστόρημα της Φεράρας, για να εκδοθούν. Αζάν προβοκατέρ, δηλαδή, όπως λένε οι νομικοί, είναι η κυρία Μπέλα που είναι και υπεύθυνη της σειράς Orbis Litere, που αν την πούμε εμβληματική, δεν αδικεί κανείς κανέναν, διότι πλέον έχει φτάσει στο νούμερο 33 ή 34, γίνεται με 34, δεν θυμάμαι. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι λίγο. Πώς γνώρισα τον Μπασάνι? Τον Μπασάνι τον ήξερα, τον γνώρισα στη Γερμανία. Όχι προσωπικά, ζούσε όμως. Ψάχνοντας να βρω ο συγγενής εντός εισαγωγικών συγγραφής του Ρόμπερτ Μούζιλ, με τον οποίο καταπιανόμουν από τα νεανικά μου, τα πολύ νεανικά μου χρόνια, σε μια εγκυκλοπαίδεια γερμανική περί παγκόσμιας λογοτεχνίας, είδα ότι το μυθιστόρημα του Μπασάνι που λέγεται «Διέτρο λα πόρτα», πίσω από την πόρτα, είναι το υπερθυμόν 4 κείμενο του μυθιστορήματος Φεράρας, έχει στοιχεία που προσομοιάζουν στον μαθητή, στον νεαρό Τέρολες του Μούζιλ. Έργο το οποίο είχε μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Αλέξανδρο Ισαρίδη τότε. Και το είχα διαβάσει βεβαίως. Πρώτα στα ελληνικά και μετά στα γερμανικά, οφείλω να πω. Ναι, ήταν γοητευτική η γραφή του Μπασάνι και με το Elan Vital της νεότητας ξεκίνησα όντας στη Γερμανία να το μεταφράζω. Μετέφρασα 20 σελίδες. Πήγε στην πάντα. Πολλά υπάρχουν τέτοια. Κάτι συνέβη και
όχι ατόνισε το ενδιαφέρον, αλλά διακόπηκε το ενδιαφέρον. Δεν ατόνισε ποτέ, θα αποδειχθεί. Πέρασαν πολλά χρόνια, είχα βγάλει άλλα βιβλία και εδώ είχα συνεργασία και το 2003 βρέθηκα για 1,5 μήνα στη Γαλλία, στην Βρετάνη. Είχα πάρει τον Ερωτόκριτο μαζί μου, δεν τον ξαναδιαβάσω, όλων, και είχα πάρει και τον Διέτρο Λαπόρτα, το πίσω από την πόρτα του Μπασάνη, να το τελειώσω στη Γαλλία. Τελείωσε, μείνανε 5 σελίδες. Οπότε τις τελείωσα στην πρώτη πανδημία. Στην πρώτη πανδημία, με τις 15 ώρες, 20 ώρες που έπρεπε να μείνει κανείς ξύπνιος μέσα στο σπίτι, τελείωσα, εννοείται, το πίσω από την πόρτα και όλον τον Μπασάνη. Δηλαδή, όλο το μυθιστόρημα της Φεράρας. Τα είπα όλα αυτά έτσι για να πάρω φόρα και να πω ότι με τον Μπασάνη είχα πάντοτε μία σχέση αγάπης διακριτικής. Δεν είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας, αν το πούμε έτσι. Βεβαίως και τον αγαπώ. Αλλά, όπως λένε, σε ένα νησί ερημικό, ποιο βιβλίο θα έπαιρνες. Δηλαδή, αυτό είναι ανόητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μάλλον δεν θα έπαιρνα τον Μπασάνη. Θα έπαιρνα κάτι άλλο μαζί μου, ίσως κάτι από τον Πλάτωνα. Όμως, η αμοιβαία σχέση υπήρχε, υπάρχει και κρίνω ότι θα υπάρχει για πάντα. Αγαπώ πάρα πολύ τον συγγραφέα αυτό. Κυρίως το είπε ο Κώστας, διότι είναι έντιμος, εντιμότατος. Δεν είναι ιδεολογική σύμπτωση, υπάρχει και αυτό. Δεν σημαίνει ότι αν ιδεολογικά συμπίπτεις με κάποιον, τον εκτιμάς και ως συγγραφέα, αλλήμωνο δεν ισχύει αυτό. Και ευτυχώς δεν ισχύει αυτό. Εάν τυχαίνει να συμπίπτουν, αυτό είναι κάτι σαν, πώς θα το πούμε, σαν τα προπύλαια του παραδείσου. Αν δεν συμβαίνει, δεν σημαίνει ότι είσαι στα προπύλαια της κόλασης. Με τον Μπασάνη, λοιπόν, είχαμε και μια ιδεολογική ταύτιση, πράγμα που κάνει τα πράγματα κάπως ευκολότερα. Νιώθεις ότι σου μιλάει και του μιλάς και συνεννοείσαι και καμιά φορά όταν σου κλείνει και το μάτι, καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν είναι συνενοχή, αλλά σου ζητάει να το καταλάβεις. Είπε ο Κώστας ότι η οικογένεια του Μπασάνη, μια ευκατάστατη αστική οικογένεια, ο μπαμπάς δεν δούλευε, παρόλο που ήταν σπουδασμένος γιατρός, ήταν ισοδηματίας. Η μητέρα, βεβαίως και δεν δούλευε, όπως σχεδόν όλες οι γυναίκες στη δεκαετία του 20 και του 30. Ασχολείται με τα οικιακά, παρόλο που ήταν αστή. Αν πω μεσοαστή θα την αδικήσω. Αν την πω μεγαλοαστή επίσης θα την αδικήσω. Εκεί ανάμεσα. Και βεβαίως ανήκαν στη διακεκριμένη εβραϊκή κοινότητα της Φεράρας. Μιας πόλης ιστορικής. Πόλης από σίδερο, Φεράρα. Φέρο. Πόλης η οποία είχε αναθρέψει πολεμιστές γενναίους. Οι Φεραρέζοι, οι μισθοφόροι ήταν περιζήτητοι. Στους πολέμους που γίνονταν στην Ευρώπη προκειμένου να φτιαχτεί η Ευρώπη των Εθνών, η Εθνική Ευρώπη. Οι δε κατασκευαστές όπλων κανονιών της Φεράρας ήταν οι ονομαστότεροι. Σε ένα σπουδαίο παρελθόν η Φεράρα. Τι είναι όμως η Φεράρα? Ως προς τα γύρω χωριά, ανάμεσα σε αυτό και η Μπάσα, από που είναι η Μπασάνη, η καταγόμενοι από την Μπάσα, οι Μπασανέοι, εν πάση περιπτώσει, θα το λέγαμε, είναι πόλη. Αλλά απέναντι στην Πολώνια είναι χωριό. Χωριό. Σε εισαγωγικά βάλετε το, αλλά χωριό. Και υπάρχει και μια αντιπάθεια των Φεραρέζων προς τους Μπολωνιέζους. Οι Μπολωνιέζοι δεν ασχολούνται, αφού είναι από πάνω. Κάποιος βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ιταλίας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα είχε ψηφίσει υπέρ του να γίνει η Μπολόνια, να γίνει στην Μπολόνια ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Ιταλίας, δηλαδή το άκρο νάωτον της ανάπτυξης, παρόλο που ο ίδιος ήταν από τη Φεράρα και παρόλο που ήταν ο ίδιος Εβραίος. Κρίσπι, το όνομα τα λέει όλα. Και από τότε υπάρχει μια αντιπάθεια. Βεβαίως αυτά ατονούν με την πάροδο των χρόνων, αλλά εάν το σκάψεις θα δεις ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει μία αντιπάθεια. Ού συγχρόνται
όπως οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες, ούτε συγχρόνται οι Μπολονιέζοι με τους Φεραρέζους. Παρά τα αυτά, οι ήρωες του μυθιστορήματος της Φεράρας επισκέπτονται συχνότατα την Πολόνια. Είναι σαν να πηγαίνουν κάπου αλλού. Φεύγοντας από την πόλη τους, πηγαίνουν στη Μεγαλούπολη. Είχα σκοπό να το πω πιο ύστερα, αλλά μια και ήρθε τώρα θα το πω τώρα. Γενικώς στη Φεράρα κυριαρχεί η φύγη. Να βγουν έξω από τα τείχη της Φεράρας οι κάτοικοί της, είτε είναι Εβραίοι μειονοτικοί, είτε είναι οποιασδήποτε άλλης εθνότητας, είτε είναι βεβαίως και Ιταλοί, γιατί η Φεράρα δέχτηκε πολλούς διωγμένους, κυνηγημένους, εξόριστους εμιγκρέδες από χώρες της Ανατολικής κυρίως Ευρώπης, φεύγουν. Το όνειρο του Φεραρέζου ήταν να πάει στη Ρώμη, στην πολυάνθρωπη Ρώμη. Ενδιάμεσος σταθμός, αποφασιστικός, ήταν η Μπολόνια. Ή οι πιο τολμηροί να πάνε στην Αμερική, American Dream. Το αμερικάνικο όνειρο υπάρχει σε όλη την Ιταλία, στη Φεράρα ιδιαιτέρως. Ή οι πιο πιστοί Εβραίοι να πάνε στη γη της Επαγγελίας, όταν αυτή θα υπάρξει. Φυγή λοιπόν. Η Φεράρα, θέλοντας και μία, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι ο πρωταγωνιστής, η πρωταγωνίστρια, συγγνώμη, το καταγένω να θυμούν και πτώση, θα συμφωνούν όλα, η πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος. Αυτή δρά, η επιμέρους δράση των προσώπων μέσα στη Φεράρα ή εκτός της Φεράρας, είναι συμπλήρωματα της δράσης της ίδιας της πόλης. Καθόλου τυχαίο ότι το πρώτο μυθιστόρημα, που δεν είναι μυθιστόρημα ακριβώς, είναι σύνθεση διηγημάτων ή αφηγημάτων, λέγεται «Εντός των τυχών», μέσα στα τείχη της Φεράρας. Είναι 5 ιστορίες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ή 6, 5, δεν έχει σημασία, αυτές οι 5-6 ιστορίες, οι οποίες έχουν ονόματα προσώπων που δεν λένε τίποτα. Δηλαδή είναι άγνωστα τα πρόσωπα, είναι απλοί άνθρωποι της Φεράρας. Μεροκαματιάριδες, τυπογράφοι, ραφτάδες, γιατροί, αντιφασίστες, οι οποίοι τι κάνουν, ζουν μια ζωή μέσα στην πόλη, προσπαθώντας να βιώσουν το πώς θα το δούμε, αυτό που λέγεται Φεράρα. Δηλαδή, το ότι είναι γνωστή σχεδόν σε όλους, λόγω της σμικρότητας των μεγεθών, και ότι είναι εν τέλει άγνωστη στους γνωστούς τους, διότι μέσα τους έχουν κρατήσει πράγματα τα οποία επιμελώς, επιμελέστατα, αρνούνται, δεν θέλουν να τα εξωτερικεύσουν. Φιλολογικά ακούγεται ωραίο και ενδιαφέρον. Αλίμονος εκείνον που το έχει ζήσει αυτό το πράγμα. Ή θα το έλεγα αλλιώς. Εύχομαι να μην βρεθεί κάποιος να το ζήσει αυτό το πράγμα. Να υποδύεται ρόλους τους οποίους δεν έχει επιλέξει, αλλά αναγκαστικά του έχουν επιβληθεί από δυνάμεις οι οποίες είναι αόρατες. Αυτό δεν φαίνεται μόνο στο «Εντός των τυχών», αυτό φαίνεται και στα και στη συνέχεια. Η διάταξη, πιστεύω, των μυθιστορημάτων είναι σοφή. Εάν θεωρηθεί το 3 η μέση των 6, δεν είναι ακριβώς μέση, είναι προς τη μέση. Μέση έχουμε όταν έχουμε μονούς αριθμούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κήπος στο Fitching Continue είναι το τρίτο μυθιστόρημα και το μεγαλύτερο σε έκταση, άρα ας θεωρηθεί ότι είναι το μεσαίο. Πιο πριν είναι τα χρυσά γυαλιά, ο κιάλι ντόρο, γυαλιά δηλαδή με χρυσό σκελετό, τα οποία τα φοράει ένας γιατρός.
όχι Φεραρέζος, Βενετσιάνος. Εβραίος, εβραϊκής ομολογίας, ο οποίος έρχεται και ανοίγει ιατρείο, ο τωρινολαριγκολόγος ήταν, ο Ριλά, στην Φεράρα. Πράγμα το οποίο περιποιεί τιμή στους ντόπιους. Για πολλούς λόγους. Ένας Βενετσιάνος από την Θαλασσοκράτηρα, την Σερενίσιμα, την Γαλινοτάτη Δημοκρατία, παίρνει το ονοματιόν του από τη Βενετία, την περιόνιμη, τη μεγάλη, την υπέροχη, τη θαυμάσια, την τιμημένη, την τραγουδισμένη, την, και έρχεται στη Φεράρα να ανοίξει ένα ιατρείο. Και ως Βενετσιάνος που είναι, ανοίγει το καλύτερο ιατρείο. Αυτό δεν αποτελεί στοιχείο φθόνου, κάθε άλλο. Αισθάνθηκαν τετιμημένοι οι Φεραρέζοι, που ένας άνθρωπος του κόσμου, ο Άθος Φαντιγκάτη, έτσι είναι το όνομά του, με ελληνικό μάλιστα Άθος όνομα, που βέβαια στη γενική κάνει του Άθο και εκεί είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι έχουμε βάλει ποτέ τη γενική του ονόματος με το... Το αποφύγαμε. Γιατί θα ξένιζε. Το σωστό είναι του Άθο πάντως, έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Ο Άθος Φαντιγκάτη λοιπόν, γίνεται ασμένος δεκτός. Και όταν καταλαβαίνουν ότι ο Άθος Φαντιγκάτη παρεκκλίνει τις σεξουαλικής ορθότητος και είναι ομοφιλόφιλος, δεν πειράζει. Έχει χάρη ο άνθρωπος αυτός και, εν πάση περιπτώσει, συμβαίνει μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι να έχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις. Έτσι το είδαν οι Φεραρέζοι. Τώρα πώς αυτοί οι Φεραρέζοι, μετά από λίγο καιρό, από αρνάκια έγιναν λύκοι και τον φάγανε, αυτό περιγράφεται στις λίγες σελίδες του σύντομου αυτού μυθιστορήματος. Όταν ο Φαντιγκάτη, του οποίου το ιατρείο ήταν τρόπον την άσυλο κιόλας, με ποια έννοια, πήγαιναν για να μάθουν τα νέα και να συζητήσουν, για να ζεσταθούν το χειμώνα, γιατί είχε κεντρική θέρμανση, παρακαλώ, μιλάμε για τη δεκαετία του 30 τώρα αυτά. Όταν ο Φαντιγκάτη ερωτεύτηκε σφοδρότατα έναν νεαρό, θα το λέγαμε αλητήριο, θα το λέγαμε και ζυγκολό. Όταν τον ερωτεύτηκε και έγινε έρμεο στις διαθέσεις του νεαρού, ο οποίος τον έκανε ό,τι ήθελε, τότε άρχισαν να αραιώνουν οι επαφές των ευυπολείπτων Φεραρέζων με τον γιατρό Φαντιγκάτη και κάτι ακόμα χειρότερο, άρχισαν να διαδίδονται και πράγματα ανυπόστατα. Εκεί πλέον η φαντασία, και κρατάμε τη λέξη φαντασία, οργιάζει. Πράγματα τα οποία τάχα τα έβλεπαν ανέκαθεν, αλλά δεν τα έλεγαν διότι χίλιες δικαιολογίες ακολουθούν. Δηλαδή καμία. Ή μάλλον μία. Η ανοχή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα τολμούσα να πω για κανέναν, αλλά διαγράφονται δύο λέξεις όπως λένε και συμβολιογράφοι. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η Φεράρα δεν τα σηκώνει αυτά. Οι γενναίοι πολεμιστές της Φεράρας αυτά δεν τα δέχονται. Και σχεδόν παρατημένος από τον νεαρό εραστή του, καταλυστευμένος που πήγε όλα τα χρήματα, αφημένος στην τύχη του, ο γιατρός με τα χρυσά γυαλιά, ο υπέροχος άνθρωπος, ο κομψός άνθρωπος, ο κάτοχος γλωσσών μιας πινακοθήκης ζώντων οικαστικών καλλιτεχνών, βρίσκεται να αυτοκτονεί στον Πάδο και ο Μπασάνη να εκφράζει στις τελευταίες αράδες του μυθιστορήματος την οδύνη του. Σήμερα αυτό θα ήταν εύκολο. Στη δεκαετία του 50 που δημοσιεύτηκε το μυθιστόρημα αυτό, το σύντομο αυτό μυθιστόρημα, το επίτηδες σύντομο αυτό μυθιστόρημα,
Δεν ήταν εύκολο. Καθόλου μάλιστα. Όχι ότι δεν υπήρχαν και στο παρελθόν έργα που αφορούν την ομοφιλοφιλία και τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Αλίμονο, υπήρχαν πάντοτε. Όμως, σε μια εποχή υποτίθεται καθαρότητας που η Ιταλία έχει συντριβεί και που πρέπει να γεννηθεί μια νέα Ιταλία, η οποία πρέπει να είναι παράδειγμα virtus, αρετής. Και για τους μη φιλολόγους θυμίζω ότι η λέξη virtus σημαίνει ανδρεία, η οποία λέξη ανδρεία παράγεται από τη λέξη vir, vir που σημαίνει άνδρας. Δεν σηκώνει λοιπόν η νέα Ιταλία τέτοιες παρεκκλήσεις. Θαραλέως όντας ο Μπασάνι, το τολμά. Η Φεράρα λοιπόν θέλει να ξεχάσει τι συνέβη με τον γιατρό. Συνέβη. Θέλει να ξεχάσει τι συνέβη με τον γιατρό. Θέλει να φύγει από την μνήμη και να μεταβεί στη λύθη. Αυτό το μοτίβο λύθης και φυγής διατρέχει όλο το μυθιστόρημα. Ήδη από την αρχή. Κορυφώνεται ήδη στο δεύτερο μυθιστόρημα. Για να φτάσει βεβαίως και σε άλλες κορυφώσεις και λογοτεχνικά υψηλότερες εννοείται, στον κήπο των Φίντζι Κοντίνι, στο πίσω από την πόρτα έχουμε μία ύφεση φαινομενική, αλλά στο επόμενο, στο Λαϊρόνε, στον Εροδιό, έχουμε ένα τίναγμα σε ένα ζενίθ λογοτεχνικό πάλι. Ο Μπασάνι είναι καλλιτέχνης, δεν είναι μόνο συγγραφέας. Ως συγγραφέας είναι ποιητής. Ποιήματα ξεκίνησε να γράφει. Και ουδέποτε έπαυσε, και έχουν δημοσιευθεί εξάλλου τα ποιήματά του, και ουδέποτε έπαυσε να είναι ποιητής. Αλλά είναι δεινός φιλόλογος, δεινός γαλλομαθής, δεινότατος, όχι απλώς δεινός, δεινότατος γαλλομαθής. Τον Προύστ τον έπαιζε στα δάχτυλα, εξάλλου στοιχεία από το έργο του Προύστ υπάρχουν διάχυτα σε όλο το έργο. Τον Μαλαρμέ επίσης, τον Βαλερί επίσης, τον Μποντλέρ, υπάρχουν κάποιες μποντλερικές νήξεις. Ήτανε άνθρωπος του κινηματογράφου. Επιέτηκε τη μέχρι το θάνατό του το 2000, ήτανε πρόεδρος του, ας το πούμε για να συνεννοηθούμε, του Ιταλικού Κέντρου Κινηματογράφου. Ήταν εικαστικός, κριτικός των εικαστικών τεχνών. Ήξερε την Ιταλική φιλολογία, την παλαιότερη και τη σύγχρονη του, όσο κανένας. Γενικώς ήταν ένας άνθρωπος των τεχνών. Ένας homo universalis, θα λέγαμε καλύτερα. Ένας καθολικής τάξεως άνθρωπος, ο οποίος έζησε μια ζωή φαινομενικώς άνετη, στην κυριολεξία όμως, πολύ δυστυχισμένη. Έκανε νήξεις ο φίλος μου Κώστας Δαρδανός, σωστές νήξεις στην αρχή. Ζούσε σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Η οικογένειά του ήταν ευυπόληπτη. Ο μπαμπάς του ήταν πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Φεράρας, της ΣΠΑΛ. Μάλιστα έπαιζε μέχρι πρόσφατα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ο ίδιος ήταν ταινίστας. Του άρεσε πάρα πολύ το ταινί και το ποδόσφαιρο. Αλλά ο ίδιος ήταν ταινίστας. Το να μετέχεις ως παράγοντας του κοινωνικού βίου σε αθλητικές οργανώσεις, στην Ιταλία τουλάχιστον, μην μιλήσουμε για την Ελλάδα γιατί είναι δύσκολο το θέμα, στην Ιταλία τουλάχιστον, όχι ότι εκεί είναι αγγελικά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ελέγχονται κάπως, και υπάρχουν και τιμωρίες, όταν παραβαίνονται οι νόμοι, στην Ιταλία είναι σημαντικότατο. Σημαντικότατο. Ο ίδιος έζησε το φασισμό της οικογένειάς του, ο οποίος ήταν
επιφανειακός, μην φανταστείτε τίποτα φοβερό. Απλώς ήταν χρηματοδότες του φασιστικού κόμματος, διότι έβλεπαν στον Ντούτσε, στον Μουσολίνη, τον άνθρωπο εκείνο που θα έσωσε την πατρίδα. Από τι? Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν. Φαντάσματα. Σας είπα, κρατήστε τη λέξη φαντασία, έρχεται και η λέξη φάντασμα τώρα. Γενικώς εμείς οι Νότιοι, άρα και οι Ιταλοί που είναι δίπλα μας σε εμάς, έχουμε φαντασία καλπάζουσα. Το φαίνεστε, το παρεστάνουμε σαν είναι. Και το είναι σαν γίγνεσθε, μάλλον όχι σαν γεγονένε, σαν να έχει γίνει κιόλας. Συμβαίνει αυτό, είναι στη μοίρα μας, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Και είναι στοιχείο το οποίο οι μεγάλοι συγγραφείς, ανάμεσα σε αυτούς ο Μπασάνη, αλλά θα πω και τρία άλλα ονόματα, είναι πασίγνωστα. Ο Παβέζε, ο Παζολίνη, ο Πρατολίνη, τρία πει, έρχονται και τα δένουν, τα κάνουν μυθιστορία, μύθο και ιστορία. Ο Μπασάνη, όντας προστατευμένος Εβραίος της υψηλής εβραϊκής τάξης, γιατί υπήρχε και χαμηλή εβραϊκή τάξη και ήταν παραπεταμένη, πολετάρι, ο Μπασάνη λοιπόν, όντας μέλος της υψηλής εβραϊκής τάξης, βλέπει με τρόμο αυτό που ερχόταν. Πώς ο εθνικός ήρωας, ο Ντούτσε, πρώην σοσιαλιστής, Μουσολίνη, πρώην σοσιαλιστής, άνθρωπος δηλαδή που πονάει για το λαό, αλλά θέλει να τον υπηρετήσει από άλλη σκοπιά, από άλλο μετερίζει, συνεπικουρούμενος, και δεν είναι λίγο, από έναν γίγαντα των γραμμάτων και ήρωα των Ιταλών, τον Γκαμπριέλε Ντανούνσιο, ο οποίος γράφει ύμνους και επένους για τον Μουσολίνη. Και έχοντας σιγά σιγά, αφού κέρδισε τις εκλογές, καταφέρει να αλώσει το κράτος, γιατί με εκλογές βγήκε ο Μουσολίνη. Ο Μπασάνη βλέπει τη μετεξέλιξη, βλέπει τη μεταστοιχίωση των πραγμάτων, βλέπει τον πατριωτισμό του πατέρα του που ήταν αγνός, να γίνεται φασισμός χωρίς ο πατέρας του, χωρίς η οικογένειά του να το παίρνει είδηση. Εμείς μου πείτε ότι δεν έχετε ακούσει ότι ο Παπαδόπουλος ήταν καλός άνθρωπος. Γέμιζε τα στάδια. Καλά έκανε. Κι άλλοι το κάνανε. Το έχουμε ακούσει. Μα το έχουμε ακούσει όλοι μας. Δεν θέλω να πω το έχουμε πει, το έχουμε ακούσει. Το έχουμε ακούσει. Και ένας λοχαγός θα μας σώσει, λέγονταν παλιά, δεν ξέρω αν λέγεται τώρα πια, μάλλον δεν λέγεται. Έχουν γίνει πιο έξυπνοι, πιο κομψά τα μυαλά και λέγονται αλλιώς τα πράγματα. Αλλά ο πατριωτισμός μετατρέπεται σε εθνικισμό, μέχρι τώρα καλώς έχει, λέμε, και ξαφνικά μετά γίνεται φασισμός. Και το επόμενο στάδιο είναι ο ναζισμός. Τον οποίο ναζισμό έρχονται να βιώσουν ποιοι? Οι Εβραίοι. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούσαν τον Μουσολίνη, παρόλο που κατά βάθος φαντάζονταν ότι τα πράγματα δεν τους συμφέρουν. Αλλά δεν μπορούσε η φαντασία τους να φτάσει μέχρι του σημείου της θεσπίσεως των λεγόμενων ρατσιστικών νόμων, παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου μετά τα πράγματα πλέον πήραν το δρόμο τους. Τι πιο ευκολότερο για τον Μπασάνη, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, με γνωστό το αποτέλεσμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με γνωστό ποιοι θριάμβευσαν και ποιοι καταβαραθρώθηκαν και ποιοι κατά τη διάρκεια του πολέμου υπέφεραν να γράψει αγιογραφίες. Δεν μπορούσε, αλίμονο, καλύτερα από τον καθέναν. Κι όμως προτίμησε τις ημέρες της εφορίας, τις ημέρες που χτιζόταν η νέα προοδευτική ευρωπαϊκή δυτική Ιταλία, απαλλαγμένη από
το άγος της συμμαχίας με το τέρας του ναζισμού, προτίμησε να μην το πεθάνει το τέρας αυτό. Διότι ήξερε, και όσοι ξέρουν, ξέρουν καλά, ότι αν το πεθάνεις, το κάνεις γιατί δεν αντέχεις να το θυμάσαι και θέλεις να το ξεχάσεις. Καλεί την λύθη να σε σώσει, ενώ θα έπρεπε να ακονίζεις τη μνήμη για να τρυπάει την λύθη και να την σκοτώνει. Ο Μπασάνη λοιπόν προτίμησε να μην συμμετάσχει στην εφορία αυτή. Προτίμησε να πάρει την ατραπό, όχι τη λεωφόρο. Όταν δημοσίευσε τον κήπο των Φίτζι Κοντίνι, και βεβαίως βραβεύτηκε, και δικαίως δικαιότητα βραβεύτηκε με το μυθιστόρημα αυτό, όταν δημοσίευσε τον κήπο των Φίτζι Κοντίνι, έδωσε έναυσμα όχι μόνο στη λογοτεχνική σκηνή της Ιταλίας, αλλά και στους ακαδημαϊκούς δασκάλους και στους ιστορικούς ερευνητές και στους ελεύθερους ερευνητές να ξανασκύψουν στην πρόσφατη ιστορία της Ιταλίας και να δούνε και να πούν τι ακριβώς συνέβη. Πώς μετά από 10 χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κόμμα εξουσία στην Ιταλία, ενώ πριν 10 χρόνια οι σοσιαλιστές, από τους οποίους, από την απόσχεση των οποίων προηγήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας, πέρασαν μέσα σε μια νύχτα με ορδές στις γραμμές των φασιστών. Τι συνέβη ακριβώς, εκείνη τη δεκαετία, δεκαπενταετία, τι έγινε ακριβώς? Δεν θυμάται κανένας, δεν ξέρει κανένας, δεν θέλει να θυμάται κανένας. Και αν δεν ξέρει, δεν θέλει να μάθει κανένας τι έγινε τότε. Είναι σκληρό να λακτίζεις την οικογένειά σου. Πουθενά δεν φαίνεται κανένα μίσος του Μπασάνη για τη μητέρα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, τους συγγενείς του, αλίμονο. Θα ήταν ταπεινό, ψεύτικο 100%. Δεν φαντάζομαι ότι όσοι είχαμε συγγενείς που εν πάση περιπτώσει στα χρόνια της Χούντας ψήφισαν ναι ή φώναξαν και του Παπαδόπουλου ότι τους μισούμε, αλίμονο τώρα. Αλίμονο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους λαούς και στην Ιταλία. Μόνο που εκεί ήταν δεινότερα τα πράγματα. Δεινότερα, δεινότατα. Ο Μπασάνη λοιπόν προτιμά να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Για τους γονείς του αισθάνεται μία απίστευτη τρυφερότητα. Ιδίως για τη μητέρα του, κάτι που φαίνεται στο τέταρτο μυθιστόρημα, στο πίσω από την πόρτα, αλλά και τον πατέρα του, τον βάζει σε καλή θέση, κρίνοντάς τον ως άνθρωπο, ως πατριώτη, χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή, και δεν είναι τυχαίο πως ένας σοσιαλιστής, και όταν λέμε σοσιαλιστής στην Ιταλία, μην τον μπερδεύουμε με άλλους σοσιαλιστές του Νότου, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Όποιος ξέρει και όποιος θυμάται τα σύμβολα του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ιταλίας, το βιβλίο με το σφυροδρέπανο, δηλώνει ότι με το Πίτσι ή με τους κομμουνιστές, αλλά και με τους μετέπειτα, με τους άλλους, πέραν του Πίτσι αριστερούς, υπάρχει συγγένεια η οποία δεν είναι ακριβώς εκλεκτική, είναι ιδεολογική. Απλώς διαφέρει ο τρόπος κατακτήσεως της εξουσίας. Ούτε τους σοσιαλιστές, τους ανθρώπους του κομματός του δηλαδή, τους μεταχειρίζεται γλυκά. Δεν τους αθώνει ο Μπασάνη. Ούτε την μετά τον πόλεμο συμπεριφορά τους. Με τους φασίστες τι γίνεται? Ο φασίστας είναι φασίστας. Αλλά προσπαθεί και σε αυτούς ακόμα, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα στον Εροδιό, στο πέμπτο μυθιστόρημα, και σε αυτούς ακόμα προσπαθεί να βρει το ανθρώπινο στοιχείο. Το οποίο το έχουν. Είναι άνθρωποι οι φασίστες? Άνθρωποι είναι σίγουρα. Το αν είναι άνθρωποι με την
άλλη έννοια του όρου, αυτό ερίζεται, στασιάζεται. Αλλά ότι μπορεί ένας φασιστής να έχει ανθρώπινα αισθήματα και να είναι και φασιστής, φασίστας, αυτό ας μην το αγνοούμε. Κάποιοι έγιναν φασίστες γιατί έπρεπε να γίνουν φασίστες. Έπρεπε με την έννοια του αναγκαστικού αιτίου. Γιατί έβλεπαν, δεν είχε κανέναν εγκλήματα, διότι το αναγκαστικό αίτιο που τους έκανε φασίστες είχε μέσα στο μυαλό τους, στο νου τους, στην καρδιά τους, δηλαδή στο λόγο και στα συναισθήματά τους, είχε πρωτεύοντα ρόλο. Και ο Λιμεντάνη, ο ήρωας του Εροδιού, μια χαρά συζητάει με τον Μπελαγκάμπα, ωραίο όνομα, ο ωραιοπόδης Μπελαγκάμπα, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου σε ένα κοντινό χωριό της Φεράρας και του προσφέρει καθόλου τυχαίο την δυνατότητα να μείνει για λίγες ώρες σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου δωρεάν, αφού πρώτα χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, το μπάνιο του ξενοδοχείου. Μην το γελάσουμε, είναι ένα είδος κάθαρσης αυτό. Ένα είδος προσέγγισης. Ο κουρασμένος Εβραίος γίνεται δεκτός από τον φασίστα Μπελαγκάμπα στο ξενοδοχείο του και του δίνει και την τουαλέτα του να χρησιμοποιήσει. Κάτι εντελώς ιδιαίτερο. Το λέμε, στο μέρος, ιδιαίτερο. Την ιδιαιτερότητα αυτή, ο Μπασάνη, την προκρίνει παντού. Με μακροπερίοδο λόγο. Αρχίζει και κυριολεκτικώς, με μια υπερβολή, δεν τελειώνει. Οι ενδιάμεσες πληροφορίες, απίστευτες. Τα ανακόλουθα, πάρα πολλά. Τα ατελεύτητα, τα υπονοούμενα, ομοίως. Όμως, γοητεύουν. Γοητεύουν. Διότι νιώθει ο αναγνώστης ότι δεν είναι αναγνώστης, αλλά ακροατής. Δεν διαβάζει με τα μάτια, ακούει με τα αυτιά. Ακούει κάποιον να διηγείται. Και όταν διηγούμαστε, παρεκκλίνουμε, ξεφεύγουμε. Δημιουργούμε links και μετά ξεχνάμε να γυρίσουμε πίσω. Έχει συμβεί και σε μένα αυτήν την ώρα που σας μιλάω. Το νιώθω. Λοιπόν, νιώθει ο Μπασάνη ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι το ύφος του. Οτιδήποτε δε είναι ανθρώπινο, οτιδήποτε αφορά την λεγόμενη humanitas και τους ανθρώπους και την ανθρωπιά. Οτιδήποτε λοιπόν αφορά την humanitas, τους ανθρώπους και την ανθρωπιά, για τον Μπασάνη παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Είναι, θα λέγαμε, ο κριτικός δεσμός. Για να συνδέσει τη μικροϊστορία, δηλαδή τι συνέβη με τους ανθρώπους του μυθιστορήματος, με τη μακροϊστορία και μεγάλο ιστορία, με το τι συνέβη εν τέλει, όχι στη Φεράρα, όχι στην Ιταλία, όχι στην Ευρώπη, ή μάλλον στην Ευρώπη, υπό την έννοια όλου του κόσμου. Ενώνει λοιπόν τη μικροϊστορία με τη μεγάλο ιστορία, χωρίς όμως να κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα. Είπαμε ότι ο Μπασάνη είναι αιρετικός ως προς αυτό. Υπηρετεί την ιστορική αλήθεια, αλλά δεν την, θα πω τη λέξη, δεν την γλύφει. Δεν κάνει τεμενάδες. Δεν είναι ο σκοπός του αυτός. Δεν θέλει δοξολογήματα. Ίσα ίσα προκρίνει τον λόγο της τραγωδίας. Και αυτός είναι και ο λόγος με τον οποίο
τσακώθηκε με τον Βιτέριο Ντεσίκα. Τώρα θα μου πει ο Μπασάνη, βεβαίω. Ο Μπασάνη είναι ο Μπασάνη και μπορεί να τσακώνει με τον Βιτέριο Ντεσίκα. Γιατί ο Ντεσίκα είναι ο Ντεσίκα. Δεν είναι οποιοδήποτε. Όταν λοιπόν ο Μπασάνη βλέπει την ταινία «Ο κήπος το Φίτζι Κοντίνι» να έχει άλλη έκβαση από αυτή που ο ίδιος έχει στο μυθιστόρημά του, εκνευρίζεται. Δυσανασχετεί. Θυμώνει, τώρα δεν ξέρω αν έβριζε κιόλας, αλλά ναι, ότι θύμωσε, θύμωσε, και αντιλάγησαν λόγια με τον Ντεσίκα, και επειδή και ο ένας και ο άλλος, ο Μπασάνη είναι ο Μπασάνη και ο Ντεσίκα είναι ο Ντεσίκα, δεν υποχώρησε, αν έκανε κάποιος την υποχώρηση, την έκανε ο Μπασάνη, ο οποίος ζήτησε απλώς από τον Ντεσίκα να μην περιλαμβάνεται το όνομά του στο σενάριο και στους τίτλους της ταινίας. Τι έκανε ο Ντεσίκα στην ταινία? Δεν είναι ωραία ταινία? Αριστούργημα είναι η ταινία. Δεν το συζητάει κανείς αυτό. Ούτε ο ίδιος ο Μπασάνη. Όμως δεν είναι ο κήπος το Φίτζι Κοντίνι του, του βιβλίου του δηλαδή. Διότι το βιβλίο τελειώνει με τον θάνατο του γιου της οικογένειας Φίτζι Κοντίνι. Πιο αριστοκρατική οικογένεια δεν υφίσταται στην Ιταλία. Δεν πάει πιο πέρα. Δεν κουβαλάει στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως εχμαλώτους. Δεν πεθαίνει κανείς στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Το μυθιστόρημα τελειώνει με τον θάνατο του γιου της οικογένειας Φίτζι Κοντίνι, του διαδόχου που δεν θα υπάρχει πλέον, και με την διάλυση του όποιου, του μάλλον ανύπαρκτου, αλλά εν πάση περιπτώσει του όποιου ερωτικού δεσμού ανάμεσα στον αφηγητή, ανώνυμος ο αφηγητής στο μυθιστόρημα, και σε ποιον? Στην Μικόλ Φίτζι Κοντίνι, την θυγατέρα του καθηγητού Φίτζι Κοντίνι, έρωτας ο οποίος ήταν μονομερής. Εκεί τελειώνει το μυθιστόρημα. Δεν πάει πιο πέρα. Την ξέρουν την έκβαση της μοίρας των Εβραίων και οι Εβραίοι και οι μη Εβραίοι. Όλοι την ξέρουν. Δεν χρειάζεται να τους τη δείξεις στην ταινία. Έλα όμως που, τι νόημα θα έχει μια ταινία που θα τελείωνε έτσι όπως τελείωνε το βιβλίο, εάν δεν είχε και την προβολή του ιστορικού συμβεβικότος. Είναι άλλη τέχνη ο κινηματογράφος από την λογοτεχνία. Ποια είναι καλύτερη, δεν θα συζητήσουμε τέτοια πράγματα τώρα. Είναι τέχνη, άρα τελείωσε. Όπως δεν συγκρίνουμε την γλυπτική με τη λογοτεχνία, έτσι μπορούμε να μην συγκρίνουμε το κινηματογράφο με τη λογοτεχνία. Αλλή μόνο. Εμπνέεται ο κινηματογράφος από τη λογοτεχνία. Το αντίθετο είναι σπανιότερο. Όχι δεν υπάρχει, αλλά είναι σπανιότερο. Αλλά ο κινηματογράφος είναι ήχοι, εικόνες και γράμματα ενδεχομένως. Η λογοτεχνία είναι όλα αυτά, αλλά χωρίς την εικόνα. Την εικόνα πρέπει να τη φανταστείς. Την εικόνα πρέπει να τη δεις με το μυαλό σου, με το νου σου, με τον animus, όπως τα έλεγαν οι Λατίνοι. Ο Μπασάνη στον κήπο του Φίτζι Κοντίνι, τι θέλει να κάνει? Θέλει να δείξει την ανεμελιά της εβραϊκής κοινότητας, παρόλο που βλέπε τι γινόταν, η εβραϊκή κοινότητα, το ότι τα κατάφεραν να ξεγλιστράνε, όταν ας πούμε βγήκε ένας νόμος, ένα διάταγμα να μην παίζουν τένις στο επίσημο τερέν του τένις της Φεράρας όσοι ανήκουν στην εβραϊκή ομολογία, βρέθηκε η λύση στον κήπο των Φίτζι Κοντίνι, που ήταν τεράστιος, απέραντος, ήταν όντως κήπος, έτσι, με φυτά και δέντρα, υπήρχε και ένα τερέν τένις
και να ξεσκάει η οικογένεια, το οποίο το αναμόρφωσαν, το φτιάξανε, το μεγάλωσαν. Αφήσανε και με τα out τα λεγόμενα, για να μπορεί να σερβεί με μεγαλύτερη άνεση ο παίκτης. Το φτιάξανε και παίζανε εκεί πέρα, δηλαδή βρήκαν τη λύση. Την αναβολή της φυγής. Τον τρόπο να ξεχνάς αυτό που συνέβη πριν ένα δευτερόλεπτο. Θα έλεγα την τέχνη, αν και η λέξη τέχνη και η λέξη τρόπος, είναι, τουλάχιστον στην αρχαία γλώσσα μας, είναι συμπίπτουν. Πέραν το ότι ο τρόπος είναι και η μουσική. Δεν το λέω τυχαία αυτό. Προσπαθεί με τρόπους που του εμπνέουν οι μούσες να κρατήσει ζωντανό και σε υψηλό επίπεδο το σχέδιο που έχει εκπονήσει στο νου του ο Μπασάνη και το οποίο δεν είναι καθόλου δημοφιλές και το ξέρει, δεν θα αρέσει πρωτίστως στους δικούς του, τους κοινωνικά, θρησκευτικά, μην το κρύβουμε, και ιδεολογικά δικούς του. Οτιδήποτε είναι δύσκολο ξεβολεύει. Ξεβολεύει πολλούς και αυτοί οι πολλοί κατά φαντασία τείνουν να γίνονται όλοι. Εκεί που ξεβολεύει εμένα κάτι, αν έχω την εξουσία, μπορώ να σας καταπείσω ότι όλοι κι εσείς είστε ξεβολεμένοι. Με λόγια, με έργα, υπάρχει ο τρόπος. Και μην παρεξηγηθούμε, υπάρχει και η προθυμία. Πρωτίστως υπάρχει η προθυμία. Όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι extravagant. Έτσι, για να έχουν να θυμούνται. Κοίτα, τι έκανα τότε. Οι πιο τίμοι λένε, κοίταξε τις βλακίες έκανα τότε. Ας θυμηθούμε τι κάναμε στο σχολείο, τι κάναμε στο στρατό, όσοι πήγαμε στο στρατό, τι κάναμε. Ναι, όταν είμαστε νεότεροι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά γίνονται. Το θέμα είναι πώς τα παρουσιάζεις και πώς αυτά γίνονται λογοτεχνία. Η ιστορία είναι βοηθός. Δεν έχει ανθιστορικά στοιχεία η διοίκηση του Μπασάνη, ούτε έξω ιστορικά. Κάθε άλλο μάλιστα. Όμως, κάτι ξέχασα, ναι. Όμως, χωρίς να βιάζεται καθόλου, στάγδιν, σταλαγματιά, παρέχει τις πληροφορίες. Είναι ένα κόλπο. Δεν μπορείς να τα πεις όλα σε μια παράγραφο. Ούτε σε δύο παράγραφους, ούτε σε ένα κεφάλαιο. Και για να κρατήσεις το ενδιαφέρον, πρέπει να δυσκολέψεις τα πράγματα και να κάνεις τον ανυπόμονο αναγνώστη να εθιστεί στο ότι πρέπει να κάνει υπομονή μέχρι να μάθει και την τελευταία λεπτομέρεια. Ειδικά στο πρώτο μέρος, στα σύντομα διηγήματα, δηλαδή ειδικά στη Λίντα Μαντοβάνη, και στην αναμνηστική πλάκα της Βία Ματσίνη και στο «Μια νύχτα του 43» που είναι συγκλονιστικό με το φαρμακοποιό που είναι ο ήρωας και είναι καθυλωμένος στην αναπηρική καρέκλα φασίστας, μάρτυρας πραγμάτων που έκαναν οι φασίστες και που δεν πρόδωσε ενώ θα μπορούσε, θα ήταν εύκολο εκεί ο Μπασάνη φροντίζει να πηγαίνει τα πράγματα στα άκρα των άκρων. Η λύση είναι στην τελευταία λέξη ή στην τελευταία παράγραφο. Το σφιχτό διήγημα. Η Λίντα Μαντοβάνη γράφτηκε 10 φορές. Υπάρχουν 4 δημοσιεύσεις της διαφορετικές. Που σημαίνει ότι ο ίδιος ο Μπασάνη, μην το πεις Κώστα, βασανιζόταν. είναι του Κώστα αυτό. Οπότε, το πάω για σένα. Ο ίδιος ο Μπασάνη λοιπόν βασανιζόταν με την εξέλιξη, με την πορεία των έργων του. Πιο εύκολα έγραψε τον κήπο το Φίτζι Κοντίνη, παρά τη μικρή έτσι, αφήγηση που ακούει στο όνομα Λίντα Μαντοβάνη. Επειδή τα βιβλία αυτά, τα 6 μυθιστορήματα, τα 6 βιβλία, τα 6 κείμενα καλύτερα, γιατί δεν είναι όλα μυθιστορήματα. Τα πρώτα είναι διηγήματα και τα τελευταία είναι δοκίμια διηγήματα. Καθόλου τυχαίο αυτό. Θα το πούμε αμέσως μετά.
Τα κείμενα λοιπόν αυτά, ο Μπασάνη τα δούλεψε πολλές φορές. Είχαν βγει σε τομίδια. Αν συγκρίνει κανείς τα τομίδια με το τελικό έργο, θα δει διαφορές. Υπάρχουν σβησμένες παράγραφοι, υπάρχουν και αλλαγμένα ονόματα. Ήδη στις σημειώσεις κάποια αναφέρονται. Τα ονόματα είναι πραγματικά. Δεν είναι ονόματα του μυθιστορήματος. Υπήρχαν στη ζωή αυτοί οι άνθρωποι. Οι δε πολιτικοί λέγονται με το όνομά τους. Πρωθυπουργοί, στρατηγοί, καλλιτέχνες, ποιητές εννοείται, το συζητάμε. Στο τέλος κάποιους πολιτικούς, ίσονος σημασίας πολιτικούς, ίσονος βεληνικούς πολιτικούς, τους λέει με τα αρχικά τους. Ξέρουμε βέβαια ποιους εννοούσε από τις προηγούμενες εκδόσεις. Άλλαξε ονόματα. Επειδή αγαπώ πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Τα αθλήματα είναι γένιοι. Διαπίστωσα ότι έχει κάνει λάθη. Μερικά αποτελέσματα είναι λανθασμένα. Τα ψάξαμε, τα βρήκαμε. Μάλλον εκεί δεν τα θυμόταν καλά. Κάποιες νίκες δεν ήταν νίκες ακριβώς, ήταν ήττες της τοπικής ομάδας. Είχε χάσει από την Τωρίνο και από τη Γιουβέντους η ΣΠΑΛ. Αλλά και κάποια ονόματα ποδοσφαιριστών που όμως εκεί δεν αποκλείεται να τα ξεχνάει κανείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν κάποιος είναι μάλιστα ονομαστός και έχει όνομα στην πόλη του, εκεί τα παρεύθυρε λιγάκι. Τα παρεύθυρε λιγάκι. Γιατί το έκανε, δεν το ξέρω. Όμως, γενικά τον αθλητισμό τον έχει περί πολλού ο ίδιος, επειδή έβλεπε και την δουλειά του σαν ένα άθλημα. Σαν έναν τρόπο του αθλήστε. Δηλαδή, να πετύχει ένα goal, έναν στόχο, να πετύχει έναν πόντο, να πάρει ένα set, να πάρει ένα game, να πάρει το match, τον αγώνα. Έχει πολλά τέτοια στοιχεία. Καθόλου τυχαίο το ίδιο συμβαίνει με τον Παζολίνη, καθόλου τυχαίο, σε λιγότερο βαθμό, συμβαίνει και με τον Παβέζε. Η άθληση, ο άθλος, το άθλημα, παίζουν βασικό ρόλο στην κουλτούρα του Ιταλού. Και βεβαίως είναι, σπάει ένα ρεκόρ, να μιλήσουμε αθλητικά, ο Μπασάνη με αυτό το μυθιστόρημα. Θα πει κανείς, μα αφού ένωσε έξι κείμενα. Ναι, ένωσε έξι κείμενα, αλλά οι επιμέρους ήρωες απαντώνται σε όλα τα κείμενα. Ο γιατρός Κόρκος, Έφνης, είναι και στο πρώτο, είναι και στο τρίτο μυθιστόρημα, είναι και στο πέμπτο μυθιστόρημα. Άρα, η ανθρωπολογία της πόλεως Φεράρας, την οποία εμείς την ξέρουμε από τα, όσοι την ξέρουμε από τα μαθητικά μας χρόνια, σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας, λίγο πριν την άλωση, έτσι, ο Βυσσαρίων, ο Μάρκος Ευγενικός και διάφοροι άλλοι σπουδαίοι άνθρωποι πέρασαν από εκεί, η πόλη της Φεράρας είναι ένα θέατρο όπου παίζεται ένα έργο. Το έργο της λύθης και της φυγής με, θα λέγαμε, πώς το λένε στη χημεία να δείτε, με καταλύτη τη ρουτίνα. Τη ρουτίνα. Μια ρουτίνα. Μια βασανιστική ρουτίνα περιγράφει ο Μπασάνη. Άνθρωποι που θέλουν να φύγουν και κάποιοι φεύγουν συμβολικά, πάνε στην Αμερική. Ετοιμάζονται να φύγουν κρυφά και να πάνε στη Ρώμη και από εκεί στην Αμερική. Ή πιστεύουν ότι κάποια στιγμή το Ισραήλ, ο Ισραήλ όπως λέγεται, θα βρει την υπεσχημένη επικράτεια, την γη της Επαγγελίας και θα ριζώσει και θα πάνε εκεί. Και κάποιοι πήγαν ότι οι διωγμοί τους θα σταματήσουν. Ποιοι διωγμοί ακριβώς όμως. Οι διωγμοί που υπέστησαν
σταμάτησαν. Ποιοι διωγμοί, τι φοβούνται ακριβώς. Φοβούνται, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα φαντάσματα. Η λέξη είναι αρχαία ελληνική. Στα νέα ελληνικά έχει μονοδιάστατη πια σημασία. Κάτι που είναι κουκουλωμένο με ένα σεντόνι, ξέρω εγώ, και το ομάζει τα μπαμπούλας, που το ομάζει τα παιδιά και τους μεγάλους. Αλλά φάντασμα είναι αποτέλεσμα, το σμα δηλώνει αποτέλεσμα, είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας της φαντασίας. Μιας λέξης που παράγεται από το ρήμα «φαίνομαι», α, ζωή μου αν δεν κάνω λάθος. Επικαλούμε την κυρία Μπέλα, διότι, τη φίλη μου τη ζωή την Μπέλα, διότι είναι δινή φιλόλογος. Εγώ είμαι ερασιτέχνης τελείως. Λοιπόν, δεν κάνω λάθος, έτσι, από το «φαίνομαι», από το τι μου φαίνεται. Και το κακό είναι ότι στα φαντάσματα δεν φαίνεται το έρμο, το φάντασμα. Θέλουμε να το κάνουμε να φανεί για να το δούμε. Παρένθεση, δυστυχώς το βλέπουμε. Αφού είμαστε έτοιμοι να το δούμε, το βλέπουμε. Και μετά πιστεύουμε ότι αυτό είναι, είναι. On. Πώς λοιπόν θα βολευτεί η ρουτίνα η φανταστική. Με την έννοια του φαντάσματος. Δεν θέλω να πω η φαντασιακή, γιατί έχει άλλη σημασία ο όρος αυτός πλέον πάρει. Με τα φαντάσματα τι κάνουμε. Άμα αρχίσεις να πιστεύεις στα φαντάσματα, σημαίνει ότι έχεις ο ίδιος φτιάξει φαντάσματα. Πιστεύεις κάτι που για σένα υπάρχει. Και αυτό το φάντασμα πρέπει να εκπληρώσει το ρόλο του. Σε κυνηγάει. Πώς σε κυνηγάει, είναι μέγας σκηνοθέτης. Σου σκηνοθετεί τη ζωή. Δεν σε αφήνει σε ησυχία. Από εκεί όλες οι φοβίες, από εκεί όλοι οι τρόμοι, από εκεί όλες οι νευρώσεις, από εκεί όλες οι εκδικήσεις, οι έχθρες, τα μίση, διότι το φάντασμα σου υπαγορεύει, σου σκηνοθετεί τη ζωή, σου υπαγορεύει τα λόγια τα οποία εσύ αποσκηνείς. Εκφωνείς, παίζεις δηλαδή και έτσι δημιουργείται αυτό που δημιουργείται. Και το είπε και ο Κώστας, βγάλε και δύο πεπόνια πάνω σε ένα τραπέζι και να η κυρία Μελώνη, πρωθυπουργός της Ιταλίας. Εκλεγμένη παρακαλώ και αν μας ενοχλεί ας κοιτάξουμε τι είναι η δημοκρατία σήμερα. Αλλά μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί μπορεί να δυσαρεστηθούμε πάρα πολύ και δεν είναι ανάγκη. Γι' αυτό αυτά ο Μπασάνη, avant la lettre, δηλαδή πριν καν υπάρξουν, τα ήξερε. Μας τον παριστάνει σοφό. Όχι, προορατικό σας τον λέω, δεν τον παριστάνω τίποτα. Εξάλλου δεν υπήρξαμε φίλοι, δεν ειδωθήκαμε ποτέ. Πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν. Ο Μπασάνη έχει αναλάβει να δείξει, να αναδείξει, να βάλει πλαίσιο σε αυτό που είναι οι πρωταγωνιστές του την ώρα της διήγησης, το παρόν. Τι είναι το παρόν. Τι είναι το παρόν. Παρόν ακριβώς. Τι είναι το παρόν. Παριστάνεται, αν παριστάνεται, με μία στιγμή. Μία κουκίδα. Λέμε παρόν και ήδη είναι παρελθόν. Σκεφτόμαστε παρόν και την ώρα που το σκεφτόμαστε, το παρόν είναι μέλλον για να γίνει παρόν και να πάει να γίνει παρελθόν. Εντάξει, αμπελοφιλοσοφία ακούγεται. Δεν είναι όμως. Δεν είναι όμως όταν αναλαμβάνει κάποιος το παρόν να το κάνει βιβλίο, να το κάνει λογοτέχνημα. Και το λογοτέχνημα αυτό κρατάει 1.440 σελίδες. 1.500 πόσες είναι. Όσες είναι και το αναζητώντας τον χαμένο χρόνο του Προύστ. Όσο είναι το Βεργιλίου θάνατος του Μπροχ. 18 ώρες λέει. Διαβάστε το βιβλίο σε 18 ώρες. Πείτε μου μετά σε ποια σελίδα φτάσατε. Που όμως, προσέξτε,
είναι στιγμές μέσα στις 18 αυτές ώρες. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Και θέλει να είναι ένα παρόν, ένα διηνεκές παρόν, αν υπάρχει όρος, αν μπορεί να ευσταθήσει όρος, ένα διηνεκές παρόν, ακυρίδωτο παρακαλώ. Έτσι, στο διηνεκές. Αυτό που λέγεται λύτρωση. Μα πώς να λυτρωθεί από το φάντασμά του ο δημιουργός του φαντάσματος. Η αναγκαιότητα των φαντασμάτων είναι ένας τίτλος ενός καλού δοκιμίου. Όμως, φάντασμα είναι και η λύθη. Γιατί νομίζεις, σου φαίνεται δηλαδή, ότι μπορείς να λυτρωθείς, ενώ δεν μπορείς. Για να μην πω, θα το πω, πότε λυτρώνεσαι. Λυτρώνεσαι όταν δεν σου φαίνεται πια τίποτα. Όταν δεν είναι πια τίποτα, όταν δεν γίνεται πια τίποτα. Και τα τρία μετονυμίες του θανάτου, που όπως έλεγε και σε πολλούς αγαπητός Βάλτερ Μπένιαμιν, είναι το absolutum novum, το απόλυτο καινούργιο πράγμα, το απολύτως νέο. Είναι το μόνο πράγμα για το οποίο δεν μπορεί να μιλήσει κανένας σε ό,τι τον αφορά. Μπορούμε να μιλήσουμε για το θάνατο των άλλων, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το θάνατο μας. Εγώ. Δεν βιάζομαι. Πρώτα απ' όλα δεν βιάζομαι. Συγγνώμη. Είπαμε. Όποιος βιάζεται, παρακαλώ, του παραχωρώ απλά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το absolutum novum, αυτό τον θάνατο, ο οποίος είναι η μόνη λύτρωση από την λύθη η οποία δεν έρχεται παρόλο που τη σκαλίζουμε τη φωτιά και τα κάρβουνα, δεν έρχεται. Ανάβει και ξανασβήνει, ανάβει και ξανασβήνει. Και από τη φυγή. Φεύγουμε από αυτό που είμαστε, από το παρόν, το παρελθόν ούτε το σκεφτόμαστε, για να πάμε σε ένα μέλλον. Προσβλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Μπαρούφα. Μόνο με αισιοδοξία μπορεί να προσβλέπεις το μέλλον. Όταν είσαι καταδικασμένος σε αυτό που σε έχει καταδικάσει και το βλέπεις σαν καταδίκη, με γιώτα παρακαλώ το καταδίκη, δηλαδή σαν να είσαι φυλακισμένος, μόνο με αισιοδοξία μπορείς να δεις το οτιδήποτε θα συμβεί. Ακόμα και εάν είναι κακό. Θα είναι καλύτερο από εκείνο το οποίο βιώνεις και ζεις. Γιατί? Γιατί εκείνο που βιώνεις και ζεις, το βιώνεις και το ζεις εσύ, το άλλο το φαντάζεσαι. Και η φαντασία πάντοτε, το φαίνεστε, είναι δυνατότερο που είναι. Αν είναι δύσκολη η μετάφραση. Του συγκεκριμένου έργου. Γενικώς η μετάφραση είναι δύσκολη. Η εύκολη μετάφραση δεν υπάρχει ακόμα και των εύκολων έργων. Απαιτήσεις υπάρχουν. Να μιλήσεις για τη μετάφραση σου, τη μετάφρασή σου, είναι άβολο λιγάκι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι καθώς σε όλο το έργο υπήρχε σαν ένα διηνεκές, διαρκές, άκοπο νήμα η συνομιλητικότητα, τα πάντα συνομιλούν με τα πάντα. Για την ακρίβεια, ο όμιλος είναι η παρέα. Ο μιλό θα πει είμαι ο μου. Ο όμιλος είναι η παρέα, το κλαμπ. Συνομιλώ σημαίνει είμαι στον ίδιο όμιλο και μιλάμε. Άρα η συνομιλητικότητα είναι μια ιστορία, μια κουβέντα, μια συζήτηση με τον συγγραφέα. Δεν θα αναλάμβανα να το μεταφράσω. Αφήστε με να το πω. Την αλήθεια λέω, πιστέψτε με. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που εγώ νιώθω σαν αλήθεια. Εάν δεν ήξερα σχετικά καλά, αλίμονο, την πρόσφατη ιταλική ιστορία. Όσο την ήξερα, έτσι, αλλά κρίνω σχετικά καλά. Πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, κυρίως την πολιτική ιστορία. Διότι εάν δεν το γνωρίζεις, πολλές φορές δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Υπάρχουν λεξικά, υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπάνε, που μας βοηθούν, αλλήμωνο. Κι εγώ έχω. Δόξα τω Θεώ,
Αρκετούς. Όσους χρειάζεται. Αρκετούς πάντως. Όμως, τη μετάφραση την κάνεις εσύ. Ό,τι και να σου πούνε οι άλλοι, σε βοηθούν, σε συντρέχουν, αλλά εσύ γράφεις, εσύ πληκτρολογείς. Προσπάθησα λοιπόν να εξάρω αυτή τη συνομιλητικότητα. Τι ξέρω εγώ από την ιστορία την Ιταλική, τη σύγχρονη, την πολιτική των γραμμάτων της και βέβαια, επειδή δεν το κρύβω, έχω μια αγάπη για εν γέννη για τον Νότο, ιδίως για τον Ιταλικό Νότο και επειδή η Ιταλία, δεν συμφωνούν όλοι οι Ιταλοί σε αυτό, αλλά δεν πειράζει, είναι Νότος, προσπάθησα να το φέρω το πράγμα όσο μπορούσα στα μέρη μας, δηλαδή στα νότια μέρη, να μιλήσω ως νότιος. Δεν είμαι εβραϊκής ομολογίας, βοήθησε κάποια γνώση που έχω της Αγίας Γραφής, κυρίως της Παλαιάς Διαθήκης, χρειάζεται, αν και αυτό καλυπτόταν και από βοηθήματα άλλα. Όμως, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος τέτοιος, αφηγηματικός, τον οποίο εμείς δεν τον έχουμε στα ελληνικά, παρά μονάχα σε μία περίπτωση, αλλά δεν συνιστάται. Ο μακροπερίοδος λόγος στα ελληνικά δεν είναι τόσο όσο είναι στην ιταλική κουλτούρα, διανόηση, λογοτεχνία. Από αρχαιότητα των χρόνων οι Ιταλοί γράφουν μακροσκελέστατα. Βάζουν ένα «ε» και πάνε παρακάτω. Και οι Ισπανοί το κάνουν αυτό, οι Ισπανόφωνοι το κάνουν αυτό. Εμείς το κάνουμε στον προφορικό λόγο, στο γραπτό το αποφεύγουμε. Προτίμησα, ναι, το παράδειγμα είναι ο Σκαρίμπας. Έχει τέτοιο λόγο. Αλλά είναι εντελώς άναχος και εντελώς γλώσσο, με την καλή έννοια του, σπαστικός. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Οπότε έπρεπε να κινηθούμε σε ένα επίπεδο πειραματισμού. Σε αυτό οφείλω να εξάρω της επιμελήτριας την επίδοση και της άλλης, της συνεπιμελήτριας της κυρίας Σαράμου, που έκανε και τις διορθώσεις, γιατί πάντοτε χρειάζονται διορθώσεις και επιμέλεια τα βιβλία. Και έτσι προσπάθησα τη συνομιλητικότητα αυτή να την κάνω μια έγχρονη μιμητική επανάληψη. Δηλαδή, να επαναλάβω κατά μιμητικό τρόπο αυτά τα οποία έχει γράψει ο Μπασάνι στα ιταλικά, να τα πω στα ελληνικά. Θα κλείσω. Αλλά κλείνοντας, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω. Πού το έκανα, να το. Να σας διαβάσω ένα ποίημα του Μαλαρμέ. Το ποίημα αυτό, με στίχους του ποίηματος αυτού, για την ακρίβεια, κλείνει ο Μπασάνι τον κήπο το Φίτζι Κοντίνι. Και Ντίκινσον υπάρχει στο μυθιστόρημα και υπόγειος Βαλερί και υπόγειος Μποντλέρ υπάρχει στο μυθιστόρημα, αλλά μερικοί Ιταλοί ποιητές ίσονος σημασίας, όπως συνηθίζουμε μερικές φορές άδικα να λέμε, αναφέρονται στο μυθιστόρημα, ονομαστικά δε κατεξοχήν η Ντίκινσον και ο Στεφάν Μαλαρμέ. Το ποίημα του Μαλαρμέ δεν έχει τίτλο, αλλά τίτλος είναι ο πρώτος στίχος του, είναι ένα σονέτο. Ακούστε το. Τη μετάφραση την έκανα για τις ανάγκες της μετάφρασης του μυθιστορήματος, είναι δική μου. Παρθενικό και ζωηρό και ωραίο το σήμερα μας δίνει σκληρό ένα χτύπημα με μεθυσμένα τα φτερά του ως σκίζει τη λίμνη τη λησμονημένη με την πάχνη της να πίζει στον πτήσεων τον διάφανο τον πάγο που δεν έχουν γίνει. Του παρελθόντος ένας κύκλος να θυμάται του έχει μείνει πως όντας μεγαλοπρεπής και ξεχασμένος χαραμίζει τη λευτεριά του αφού δεν ετραγούδησε ό,τι θα του ορίζει τον θόκο στο φως του άγωνου χειμώνα που όλο ανία χύνει.
με τον λαιμό του όλων θα την άξει τη λευκή, τη μία που ο χώρος του έβαλε και στην αρνείται φοβερή αγωνία. Όχι όμως και της γης τον τρόμο που το φτέρωμα του παίρνει. Εδώ ένα φάντασμα την καθαρή του λάμψη σχεδιάζει μες στον ψυχρό όνειρο, με απέχθεια ακινητώντας και, όπως γέρνει, στον κύκνο τη φορά και σε εξορία ανώφελη τον βάζει. Σκληρότητα, χτυπήματα, λησμονιά λύθη, ελευθερία, φαντάσματα, εξορία, όλα υπάρχουν μέσα στο μυθιστόρημα της Φεράρας και λες, ο Σαν ο Μαλαρμέ, κάτι δεκαετίες, αρκετές δεκαετίες πιο νωρίς, να έχει γράψει αυτό το ποίημα ad hoc, επί τούτου, για το μυθιστόρημα της Φεράρας του Μπασάνι. Δεν το είχε κάνει βεβαίως, εννοείται, αλλά σαν να. Φαντασία είναι και αυτό, φάντασμα είναι. Αυτό, σας ευχαριστώ που ήρθατε, να είστε καλά. Εάν θέλετε να ρωτήσετε, να σημειώσετε, να... Θέλω να πω κάτι. Ψυχή μου. Πριν από οποιαδήποτε ερώτηση. Σας κούβεσα λιγάκι, αλλά... Σίγουρα. Εντάξει. Ήταν ανάλογη του μεγέθους. Τους κούβεσα λοιπόν, εντάξει. Μα αυτό είπε. Εντάξει, η κυρία με διαβεβαιώνει ότι δεν. Οπότε εντάξει. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Είπαμε την έννοια ότι χρειάζεται. Χρειάζεται, εντάξει. Ας είναι, χαίρομαι για αυτό. Τι είναι, παιδιά. Το μικρόφωνο. Βάλαμε πιο σύγχρονη τεχνολογία. Και θέλουμε και στους ομιλητές να καταγράφονται. Βεβαίως, έτσι είναι το σωστό. Γιατί μέχρι τώρα στο πατάρι δεν καταγράφουμε και πάρα πολύ καθήνα. Είχαμε πολύ ωραίες παρατηρήσεις εδώ. Υπάρχει άλλος λόγος. Θα ανεβούν όλα τα πατάρια και στο Spotify και στα άλλα podcast. Οπότε θα μπορείτε να τα ακούτε και από το κινητό, αν οδηγείτε. Ναι. Και έτσι θα φουντάλουν στους στίχους. Ωραία. Αυτά καταγράφονται, έτσι. Βέβαια. Ωραία, χαίρομαι. Υπάρχει και μοντάζ. Υπάρχει και ένας ποδοσφαιρικός όρος, η μονταζιέρα. Το άσπρο κάνεις μαύρο. Εύκολο. Τι είναι, παιδιά. Α. Εντάξει. Πούμε για τον Ολυμπιακό στο διάστημα, να χάσουμε. Όχι, αυτό θα το αφήσουμε αυτό. Τώρα τι θέλεις, γιατί τσιγκλάς τώρα. Για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού ήθελα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας. Αυτό παρακαλούμε σβηστεί, γιατί είναι λόγος να τσακωθούμε. Οφείλω να τον πάρω το λόγο και να πω πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο ευχαριστώ που ο Γιώργος ο Κεντρωτής μετέφερε στη γλώσσα μας αυτό το αριστουργηματικό έργο. Συχνά με έχετε ακούσει στο πατάρι να επενώ τις μεταφράσεις των έργων μας. Δεν το κάνω για λόγους κοινωνικής αυρότητας ή για να πενέσουμε τα προϊόντα μας. Το κάνω με το χέρι στην καρδιά, γιατί πραγματικά για αυτές τις μεταφράσεις πονάμε, κοπιάζουμε και δεν εννοούμε να δώσουμε σε εσάς τους αναγνώστες καμία μετάφραση που πρώτα δεν θα ικανοποιήσει τη δική μας ανάγκη για να διαβάζουμε έτσι καλά ελληνικά. Ωστόσο, εδώ πρέπει να ανεβάσω λίγο ακόμα πιο ψηλά αυτό που λέω και να το πω με μεγαλύτερη έμφαση. Το βιβλίο αυτό, τα βιβλία αυτά του Μπασάνι, τα είχα διαβάσει, επειδή τυχαίνει να ξέρω ιταλικά, στην Ιταλία, στο πρωτότυπο. Και έκανε και έναν επενιγμό ο Γιώργος για παλιά, ας πούμε, συζήτησή μας. Βέβαια, αλήθεια είναι. Είχα τη χαρά όμως να πάρω πρώτη στα χέρια μου τα χειρόγραφα του Γιώργου του Κεντρωτή. Δεν θα σας πω ψέματα. Είμαι ακόμα συγκλονισμένη από αυτή τη μετάφραση του Γιώργου του Κεντρωτή.
Και το λέω με όλη την ειλικρίνεια και με όλη την αγάπη για τα κείμενα. Είναι αδύνατο να σας περιγράψω πόσες φορές μιλήσαμε για ένα ήτανε ή για ένα ήταν. Για ένα κοιμόταν ή κοιμούνταν. Για ένα ήσαν ή ήταν. Για ένα πώς ή ένα ότι. Για να μην σας πω πιο σύνθετες φράσεις. Γιατί έπρεπε να κρατηθεί ο ρυθμός. Έπρεπε να κρατηθεί το ύψος του λόγου ή το αντίθετο. Έπρεπε να κρατηθεί η μουσικότητα, η πιστότητα και συγχρόνως να γίνει το κείμενο ελληνικό. Ο μακροπερίοδος λόγος τον πέδεψε όσο δεν μπορείτε να το διανοηθείτε, γιατί πραγματικά χανόταν η συνέχεια του λόγου και έπρεπε να ξανασυνδέσει, γιατί ξέρετε στα ελληνικά, το ξέρετε, το ξέρουμε όλοι, ο λόγος μας είναι αναλυτικός, έχουμε αυτές τις, έχουμε καταργήσει τις μετοχές, τις αναφορικές, όλα αυτά τα πράγματα και όλο αυτό πρέπει να γίνει ένα ωραίο, ένας ωραίος λόγος. Λοιπόν, πέδεψε τη γλώσσα, λέξη τη λέξη, κόμμα το κόμμα. Και πραγματικά δεν είναι μόνο να διαβάσει κανείς όλα αυτά τα ωραία που ακούσατε, τα οποία είναι υψηλή λογοτεχνία, αλλά όσοι αποφασίσετε να αφιερώσετε λίγο χρόνο από τη ζωή σας και το αξίζει πραγματικά, θα ήθελα να απολαύσετε και τη μετάφραση. Είπε πριν ο Γιώργος ότι συνομίλησε με τον Μπασάνη. Δεν θα πω αν είναι καλύτερος συνομιλητής σε αυτή τη συζήτηση, αλλά είναι οπωσδήποτε ένας εισάξιος με τον συγγραφέα συνομιλητής. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και πραγματικά το αξίζει το χειροκρότημα. Επειδή, όπως είπε ο Κώστας, δεν πρέπει να φεύγουμε με απορίες, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε δώσει απάντηση στο τι συνέβη αυτά τα 15 χρόνια και έγινε η μεταστροφή του Μουσολίνη από σοσιαλιστής σε φασίστη. Η απάντηση που είχαμε και το περασμένο Σάββατο για τη Γερμανία. Ναι, ναι, δεν ήμουν εδώ, το γνωρίζω. Είχα συζήτηση με τον κύριο Δανατανό, μου το είπε. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση, διότι δεν είμαι ιστορικός. Και ούτε κοινωνιολόγος. Γιατί χρειάζεται να πατάς γερά και στη μία και στην άλλη επιστήμη για να μπορέσει να το ερμηνεύσει αυτό. Όμως, θα επιμείνω σε αυτό που είπα, με κίνδυνο να πέφτω έξω, αν και νομίζω πως όχι. Γενικώς, οι άνθρωποι φαντάζονται ένα καλύτερο, ανεντότερο μέλλον, αμόλυντο, άμωμο, άσπυλο, όπου να είναι αυτού και χαιρετισμοί, οπότε άχραντο. Οπότε είναι λίγο επίκαιρο αυτό που θα πω. Λοιπόν, το οποίο θα τους εγγυάται άνεση και καθαρότητα. Είναι αρετή να μην έχεις προσμίξεις. Έτσι λένε. Η θεωρία του φασισμού είναι αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι και μη άνθρωποι. Μη άνθρωποι είναι όσοι δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή όσοι δεν είναι άριοι, όσοι δεν είναι καθαροί. Άσπροι, αμόλυντοι, άχραντοι κτλ. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε και κάτι θελκτικό, τραβηχτικό. Φταίνε πάντα οι άλλοι. Για ό,τι μου συμβαίνει εμένα στο σπίτι μου, φταίνε πάντα οι άλλοι. Και μέσα στο σπίτι και εκτός της οικίας. Και εκτός της πόλεως και εκτός της επαρχίας και εκτός του νομού και εκτός της χώρας οι άλλοι, οι οποίοι είναι οι άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι? Όχι εμείς. Το ποιοι είμαστε εμείς δεν το ξέρουμε, αλλά το λαμβάνουμε δεδομένο. Έρχεται λοιπόν ο δημαγωγός και με κλεόνια λογική πείθει, με πείθει, μας πείθει ότι το φάντασμά μας, φταίνε οι άλλοι, ναι, αυτό είναι, αυτό φταίει, αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Είναι η λεγόμενη πολιτική χειραγώγηση. Πάντα ο δημαγωγός βρίσκει ακροατήριο.
Εκείνος που δεν βρίσκει ακροατήριο είναι εκείνος ο οποίος θα πει τα πράγματα εμπεριστατωμένα, σοβαρά όσο μπορεί, χωρίς κραυγές, χωρίς μεγαλοστομίες. Τι εικόνα έχουμε για τον Μουσολίνι εμείς? Ότι ήταν ένας δημαγωγός, ήταν ρήτορας. Τον κοροϊδεύουμε, αλλά ήταν ρήτορας. Ήξερε να τραβήξει κόσμο. Μπορεί να κοροϊδεύουμε το ύφος του, γιατί προσπαθούσε να μιμηθεί τον άλλον, τον Αδόλφο. Όμως, και τον θαύμαζε τον Αδόλφο, ο Χίτλερ, με την μεγαλυγορία του, με τους θεατρινισμούς του, με αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες ρήτορες ονόμασαν υπόκριση, άκτιο στα λατινικά, υπόκριση στα ελληνικά, έπαιζε τον ρόλο του κεντρικού ηθοποιού που σκοπός του δεν ήταν να παρουσιάσει έργο, αλλά να ξεσηκώσει την πλατεία, τους θεατές. Το κατάφερε. Όταν ήρθαν τα αίματα, η πείνα, το κρύο, η πόνη, οι απώλειες, οι ήττες, το φάντασμα έπαψε να είναι διεγερωτικό και ξαναήρθαν στα ίσα τους οι άνθρωποι. Οι καλοί καθολικοί ψήφισαν Δημοκρατία Χριστιανά, Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, οι πιο εξελιγμένοι, οι προοδευτικοί, να το πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε, χωρίς να σημαίνει και τίποτα όρος, ψήφισαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα ή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας πλέον και όχι. Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα πλέον και όχι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας. Έχει διαφορά. Ο τόνος πέφτει στο εάν είναι ένα κομμουνιστικό κόμμα στην Ιταλία ή αν είναι το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα ως συνστατικό στοιχείο της Comintern, της κομμουνιστικής διεθνούς. Το δρόμο που ακολούθησε η Ιταλία τον γνωρίζουμε. Και βεβαίως εκεί υπήρξε πολύ πριν τον Ευρωνίκο Μπεργκουέρ, ένας συμβιβασμός. Διοικεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με τους Ρεπουμπλικάνους και με τους άλλους, αλλά τους δήμους και τις κοινότητες τις παίρνουν οι κομμουνιστές. Η κόκκινη Μπολόνια και άλλα πράγματα. Τώρα αλλάζουν ζωή μου τα πράγματα. Πόσο θα ζήσει ο καθένας? Κανείς δεν το ξέρει πραγματικά, αλλά πώς να το πω τώρα, θα είναι άκομψο. Θα ήθελα να ζήσω άλλα 20 χρόνια για να δω τη μεταστροφή. Γιατί θα υπάρξει, δεν υπάρχει. Έχουμε πολλά βιβλία για να μεταφράσουμε. Ναι, καλέ μου, αυτό είναι ένας λόγος. Υπάρχει άλλος ένας λόγος, να πάει ο Ολυμπιακός στο Champions League. Έχω και άλλους λόγους. Το οποίο αυτό για να είναι όνειρο, αυτό για να είναι φαντασία. Ναι, το ξέρω πρώτος εγώ, αλλά είναι ένας λόγος. Εντάξει. Παρακαλώ. Ναι, θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε, γιατί εγώ δεν ξέρω αν είναι αληθές, ότι ο Μουσολίνι στην Ιταλία ήταν ο πρώτος που δημιούργησε την κοινωνική ασφάλιση στον κόσμο. Βέβαια. Ναι. Και ο μεταξύ στην Ελλάδα. Ναι, λέω για την πρώτη. Ναι. Αν είναι ο πρώτος ή όχι δεν το γνωρίζω, αλλά ότι τη δημιούργησε. Ένα, ορίστε, είδατε. Να, είδατε λοιπόν, ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Έτυχε να το γνωρίζω αυτό, απλώς. Η Ιταλία ήταν προπονητική. Αναφέρεται για την κοινωνική ασφάλιση. Υπάρχει νίξη, υπάρχει. Το αν είναι το πρώτο ή όχι, δεν το γνωρίζω. Όχι, ήξερα ότι είχα ακούσει ότι είναι πρώτη. Ο φασιστής δίνει πάντοτε παροχές. Εξάλλου γιατί. Πώς θα αποκτήσει λαϊκό αίρισμα? Πώς θα γίνει ένα φασιστικό κόμμα παρτίτο από πολλάρε, δηλαδή λαϊκό κόμμα? Οι αγροτικές συντάξεις. Ορίστε. Οι αγροτικές συντάξεις. Τα αγροτικά χρέη που καταργήθηκαν, αν και οι δικοί μας δεν ήταν ακριβώς φασιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μην πούμε σε αυτό, γιατί και δεν το ξέρω και μπορεί να πω και μια μπαρούφα και δεν θα ήθελα. Ναι. Εδώ μία ερώτηση. Βασικά μια παρατήρηση παραπάνω ήταν. Τουλάχιστον τόσο και ο τίτλος, όσο και τα περιεχόμενα της δεύτερης ιστορίας, τα χρυσά γυαλιά, πιστεύω ότι υπάρχει, πώς να πω, μια αναφορά, γιατί
για κάποιο λόγο μου κόλλησε με το που το άκουσα, στα γυαλιά του γιατρού DJ Eckelberg από τον υπέροχο Gatsby, όπου είναι αυτή η τελευταία πινακίδα πάνω από την κοιλάδα της Μελιάς, νομίζω. Ενδεχομένως, ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι μια λογική παρατήρηση. Παρακαλώ, είναι λογική παρατήρηση και συμβάλλει στην πρόοδο της εγκυβητικής φιλολογίας. Απλά επειδή αναφέρετε και το αμερικανικό όνειρο μέσα σε ένα και θέμα. Ακριβώς το λέω με αυτόν τον ενθουσιασμό, διότι ως γνωστόν, αν η ιταλική λογοτεχνία έχει από κάποιους επηρεαστεί, είναι από τους Αμερικανούς. Όχι τόσο ο Μπασάνι, όσο ο Παβέζε, ο οποίος ήταν και μεταφραστής κορυφαίων έργων από τα αγγλικά. Ο Μπασάνι ήταν πιο πολύ γαλλοτραφής. Δηλαδή αποκλειστικά γαλλοτραφής. Ναι, αλλά είναι. Ευχαριστώ πολύ, ωραία παρατήρηση. Ευχαριστούμε καταρχάς για την πολύ ωραία παρουσίαση. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά κάνει με τη μετάφραση που είπατε, ότι έτυχε να ταυτιστείτε ιδεολογικά με τον Μπασάνι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που μεταφράσατε έργα που δεν υπήρχε ιδεολογική ταύτιση. Λέω, αναρωτιέμαι και πόσο δύσκολο είναι για έναν μεταφραστή να μεταφράσει. Και δηλαδή αν υπάρχει αυτή η συνομιλία ανάμεσα στο πρωτότυπο και στον αυτό που μεταφράζει και θα υπάρχει σίγουρα, αλλά πως είναι πιο πολύ αντίλογος ή τέλος πάντων και πόσο μπαίνει το προσωπικό στοιχείο που θα είναι διαφορετικό αν δεν υπάρχει ταύτιση. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και πολλές φορές τη θέτω και εγώ σαν εαυτό μου χωρίς να δίνω ικανοποιητικές απαντήσεις πάντοτε. Με το χέρι στην καρδιά. Το βέβαιο είναι ότι δεν κοιτάω να ταυτίζομαι ιδεολογικά με αυτό που μεταφράζω. Δηλαδή, το πρώτο μου μέλημα δεν είναι αυτό. Το πρώτο μου μέλημα είναι αν αυτό μου αρέσει, με συγκινεί και αν το γνωρίζω. Γιατί αν δεν γνωρίζω κάτι, δεν το μεταφράζω. Δηλαδή, αν ο φίλος μου ο Κώστας μου δώσει ένα βιβλίο και μου πει μετάφρασε το βγήκε προχθές, δώσε μου 2 χρόνια να το διαβάσω και θα σου πω. Δεν γίνεται. Είναι η τακτική μου αυτή, ίσως είναι και η αμυνά μου. Όμως, δεν το κρύβω ότι μου αρέσει να μεταφράζω συγγραφείς οι οποίοι έχουν μια έστω και μακρινή συγγένεια με αυτά τα οποία πιστεύω εγώ. Είναι πιο οικείο το κλίμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το πω έτσι, να σπάσει ο πάγος, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Από την άλλη την μεριά, πιστεύω ότι πράγματα βιωμένα στο μυαλό του μεταφραστή γίνονται ευχερέστερα πραγματικότητα όταν βρουν ένα αντίκρισμα, μια προβολή πάνω σε πράγματα που έχει γράψει ένας άλλος συγγραφέας με τον οποίον υπάρχει μια ιδεολογική συγγένεια. Παναλαμβάνω, δεν είναι το πρώτιστο, αλίμονο, δεν είναι, όντως. Δηλαδή, δεν είναι σοσιαλιστής ο Ρίλκε. Το μετέφρασα, εντάξει. Ο Μπρέχτ και ο Νερούδα είναι όμως. Και λέω σοσιαλιστής για να συνεννοηθούμε, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο στο μεταφραστή να συνομιλήσει με κάποιον με τον οποίον τρόπον την να μιλάει την ίδια γλώσσα των ιδεών, ασχέτως αν μιλάνε άλλη γλώσσα ως προς τις φυσικές γλώσσες με τις οποίες προκύστηκαν από τη γέννησή τους. Ευχαριστώ πάντως, είναι πολύ καλή ερώτηση και μου δώσατε την ευκαιρία να πω το, ας πούμε, τον πόνο μου. Αυτό άλλωστε είναι και το πιο ανθρώπινο. Όχι να ταυτίζεις ιδεολογικά, αλλά να συγγενεύεις. Να συγγενεύεις, ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος, μόνο ο κήπος το Φίτσι Κοντίν είχε μεταφραστεί πριν από χρόνια από τον Οδυσσέα. Όχι, Οδυσσέα. Κέδρος. Κέδρος. Ναι, ναι. Και αν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτή τη μετάφραση, δεν θυμάμαι ποιος μετέφρασε. Θα σας το πω, εγώ το ξέρω. Και επίσης, αν έχετε δει την ταινία, φοβερή ταινία, είχε πάρει και Όσκαρ κλπ. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πολύ, εκτός από το Όσκαρ. Αν πήρε ή όχι. Μόνο το τέλος διαφέρει από το βιβλίο και όλη η άλλη ταινία είναι πιστή στο βιβλίο ή ναι, όχι. Θα σας πω, βεβαίως. Θα ξεκινήσω με το πρώτο. Και ο κήπος του Φίτσι Κοντίνη και τα Χρυσά Γυαλιά είχαν μεταφραστεί από την Στέλλα Θεοδωροπούλου, ίσως να μην είναι στη ζωή, γιατί την είχα γνωρίσει εγώ. Ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία,
Πάνε πολλά χρόνια που την είχα γνωρίσει. Ένας μεταφραστής που μεταφράζει κάτι, που ας πούμε επαναμεταφράζει κάτι, οφείλει να αναζητήσει προηγούμενες μεταφράσεις. Όποιος δεν το κάνει δεν είναι καλός μεταφραστής. Ξεκάθαρο αυτό. Άρα τις είχα υπόψη μου τις μεταφράσεις. Αν είναι καλές, αρκετά καλές. Πολύ καλές. Και το τονίζω το πολύ καλές, θα βάλω και ένα πάρα πολύ καλές, όχι για να υπονομεύσω τη δική μου εργασία κάθε άλλο. Γιατί νομίζω, τώρα αν κάνω λάθος, δεν έγιναν από τα ιταλικά. Είχαν γίνει μάλλον από τα γαλλικά. Πού φαίνεται αυτό? Για να ελέγξεις αν μια μετάφραση έχει γίνει από το πρωτότυπο, κοιτάς πώς αποδίδονται τα κύρια ονόματα. Οι πόλεις, τα ονόματα των ιερών, είχα εντοπίσει αρκετά γαλλικά. Όμως, παραλαμβάνω, η μετάφραση ήταν υπέροχη, αίρεα. Δηλαδή, όποιος πει ότι δεν ήταν καλή η μετάφραση εκείνη, αδίκηκε και τον εαυτό του και το έργο της Στέλλας Θεοδωροπούλου. Το ίδιο είχα παρατηρήσει και στα χρυσά γυαλιά. Επειδή διδάσκω μετάφραση στο Πανεπιστήμιο, και υπάρχει και μια πολύ καλή μου φοιτήτρια, τουλάχιστον μία, εδώ και με ακούει και το ξέρει. Μπορεί να επιβεβαιώσει ότι λέω την αλήθεια, ότι αυτό που λέω το έχω πει και στην τάξη. Κανονικά οι μεταφράσεις γίνονται από το πρωτότυπο. Κανονικά. Αλλά δεν πάβει να είναι μετάφραση και μια μετάφραση που γίνεται από άλλη γλώσσα. Με ό,τι καλό ή ό,τι κακό μπορεί να έχει αυτό το εγχείρημα. Στην προκειμένη περίπτωση, αν όντως είχε γίνει από τα γαλλικά, όπως νομίζω. Γιατί τα ονόματα γαλλίζουν χωρίς λόγο κάποια ονόματα. Είναι πάρα πολύ καλή. Άρα μόνο έπαινος μπορεί να αποδοθεί. Τώρα, η ταινία. Είχε και από τα πρώτα 5 διηγήματα στοιχεία η ταινία του Φίτζη Κοντίνη. Κάποιοι ήρωες, ένας-δυο, ο Εφημεριδοπόλης Εύνης, που ήταν και φανατικός οπαδός της ομάδας της Φεράρας, δεν αναφέρεται στους Φίτζη Κοντίνη, αναφέρεται σε άλλο διήγημα. Έχει πάρει ο Ντεσίκα και από άλλα μυθιστορήματα, κείμενα του Μπασάνη στοιχεία και τα έχει βάλει. Αλλά το πολύ είναι από το σημείο εκείνο και έπειτα, μετά τη γιορτή στο εβραϊκό σπίτι, που συλλαμβάνονται οι Εβραίοι, που μπαίνουν στο στρατόπεδο, που έρχονται τα τρένα και τους παίρνουν, αυτά δεν υπάρχουν στο γήπεδο του Φίτζη Κοντίνη. Και αυτό ήταν που ενόχλησε τον Μπασάνη. Όχι ότι ο Ντεσίκα δεν ήταν μέγας σκηνοθέτης. Ο Μπασάνη το ήξερε πρώτος από όλους, αφού ήταν ο πρόεδρος του Ιταλικού Κέντρου Κινηματογράφου επί έτη και έτη. Ως ταινία, είναι υπέροχη ταινία. Την έχω δει 3 φορές σε 3 διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Μέσα τη μία φορά την είδα τις παραμονές που ξεκίνησα να κάνω τη μετάφραση. Οφείλω να σου το πω αυτό το πράγμα. Και την είδα, παρόλο που τα αγγλικά μου δεν είναι καλά, είναι κακά για την ακρίβεια, την είδα με αγγλικούς υποτίτλους, επίτηδες. Επίτηδες, αυτή υπήρχε στο διαδίκτυο. Αλλά και επίτηδες για να κοιτάω την εικόνα πιο πολύ και καθόλου το κείμενο, το οποίο μου είναι δύσκολο, τα αγγλικά μου δεν είναι καλά. Οπότε προτίμησα να δω τον κινηματογράφο ως κίνημα, στο σινεμά δηλαδή, ως κίνηση. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ντεσίκα, με την ευφυΐα που τον διακρίνει, είχε εντοπίσει λεπτομέρειες και είχε πιστά, πολύ πιστά μεταφέρει το πνεύμα του Μπασάνη. Ναι, δεν το είπα προηγουμένως. Ο Μπασάνη μεγερθύνει τη στιγμή. Την κάνει γιγαντιαία. Η στιγμή, το παρόν, γίνεται τεράστιο. Και αρκεί η μεγέθυνση αυτή της στιγμής να σε μπάσει στο νόημα του έργου. Στον κινηματογράφο ιδίως, που τα πάντα γίνονται μέσα σε λίγο χρόνο, αυτό είναι μία τεχνική
την οποία οι Ιταλοί κινηματογραφιστές την έχουν φτάσει στην αποθέωσή της. Και νομίζω ότι ο Ντε Σίκα με βοήθησε σε αυτό, στο να καταλάβω, να μην με ενοχλεί δηλαδή, το ότι χάνεται σε απίστευτες λεπτομέρειες ο Μπασάνη, για να πει στο τέλος μια κουβέντα η οποία θα μου ξεδιαλύνει κάτι το οποίο έμενε σκοτεινό 20, 30, 40, 50 σελίδες πιο πριν. Αυτό το στάγδιν που σας είπα, δηλαδή σταλαγματιά δίνει λύσεις των μυστηρίων, των σκοτεινών, των δύσκολων σημείων. Είναι αριστούργημα, το Όσκαρ το δηλώνει κιόλας, δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά είναι, πραγματικά είναι αριστούργηματική ταινία. Και βέβαια και η Ντομινίκ Σαντά είναι υπέροχη. Ναι. Ο Χέλμουντ Ντάγκελ. Συγγνώμη που παίρνω πάλι το λόγο. Παρακαλώ, τι λέτε. Επειδή σας βλέπω πολύ ορεξάτο, ήθελα να ρωτήσω, μήπως ήρθε η ώρα όλοι αυτοί οι ισμοί, σοσιαλισμός, κομμουνισμός, φιλελευθερισμός κτλ. Μήπως μπαγιάτεψαν και πρέπει να προσπαθήσουμε για κάτι καινούριο. Είμαι μεγάλος για να αλλάξω άποψη. Όχι, δεν είπα, όχι, είπα να βρούμε και ειδικά οι άνθρωποι να κατέβουν λίγα τη χαμηλά, οι άνθρωποι της διανόησης, για να φτιάξουμε καινούριους ισμούς που θα μας κρατήσουν, ξέρω εγώ, πιο φρέσκους. Αφού έχουμε ισμούς, γιατί να κάνουμε καινούριους. Λέω άλλο. Δεν ξέρω, ανθρωπισμός, ας πούμε. Ανθρωπισμός δεν παίζει πολύ, ανθρωπισμός. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι το πνεύμα σας, ότι είναι φιλάνθρωπο. Όχι, καθόλου. Όχι. Βλακίες αντιλαμβάνομαι δηλαδή, εντάξει. Παραδείγματος χάρη είναι επειδή λείπει. Δεν είναι, όχι. Εντάξει. Δεν ξέρω, αν μπορώ να μιλήσω για μένα, ο Νίκος δεν αλλάζει μυαλό. Αλλάζει μόνο τρίχωμα. Για μένα μιλάω πάντοτε, έτσι. Από εκεί και έπειτα, όταν με καλέσει ο Αβραάμ στους κόλπους του, να μην με ελέγξει και γι' αυτό. Εσύ ήσουν εκείνο, δηλαδή έγινες βάζελος στα γράμματά σου. Εγώ δεν είπα να αλλάξουμε την ιδεολογία μας. Είπα να βρούμε στέλνει. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι να το κάνουν. Άντα, μπράβο. Καμία αντίρρηση. Επειδή τέθηκε ερώτηση γιατί ο Μουσολίνι μετεστράφηκε. Α, ναι, άμα μπορείς να πεις, πες το, ναι. Έχουμε παραδείγματα στην ιστορία. Ο καλός ο καπετάνιος λέει στην φουρτούνα φαίνεται και η αντοχή των μετάλλων κρίνεται από τη φωτιά. Άρα ένα πολίτευμα θα κρυθεί από τις δύσκολες στιγμές, κατά πόσον αντέχει. Ο Κλέον, γιατί αναφέρθηκε πριν, δημαγωγούσε όταν πέθανε ο Περικλής και υπήρχε λοιμός και ζορίστηκε ο κόσμος. Άρα ο κόσμος όταν ζορίζεται, ψηφίζει τον Κλέωνα, καταδικάζει τον Σοκράτη, γιατί είχε αποδεκατιστεί η Αθήνα όταν καταδικάζει τον Σοκράτη και είχε μείνει η χειρότερη πλευρά του πληθυσμού. Οι καλύτεροι νέοι είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο, είχαν γίνει δούλοι στη Σικελία, σπάγανε πέτρες, είχαν σφαχτεί, είχαν εξοριστεί πάρα πολύ και είχε μείνει το πιο αδύναμο, το πιο γέρικο φοβικό, το πιο, ας το πούμε έτσι, μη πολεμικό μέρος του λαού. Και αυτό το μέρος του λαού ψήφισε την καταδίκη του Σοκράτη. Και αντίστοιχα άλλα παραδείγματα, όταν λοιπόν ο λαός ζορίζεται, όταν ο Δήμος ζορίζεται, παίρνει δικτατορικές αποφάσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο της δημοκρατίας που αν κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας και δεν το βλέπουμε, πάντα θα επανέρχεται και θα επανέρχεται. Το λέω γιατί όλοι λένε είναι αδιαφυσβήτητο ο πολίτευμα η δημοκρατία. Ναι, αλλά όταν δυσκολεύεται ο λαός γίνεται δικτάτορα. Μα η ίδια δημοκρατία αφισβήτει τον εαυτό της. Αυτό λέμε. Δηλαδή τίθεται ένα θέμα και σήμερα έχουμε αντιπροσώπευση ολιγαρχική. Δηλαδή κάθε 4 χρόνια επιλέγουμε ολιγάρχες. Ούτε αυτό θέλουμε να το ακούσουμε. Δηλαδή, σαν να λέει κάποιος, υπάρχει αντιπροσωπευτική βασιλεία. Ο βασιλιάς έχει αντιπρόσωπο. Για γέλια. Άρα πώς η δημοκρατία είναι αντιπροσωπευτική. Κώστα μου, εγώ γελάω με κάτι, δηλαδή, κάτι σιτάτα. Όταν ο κόσμος απλώς δεν έχει στοιχειώδη πολιτιακή εκπαίδευση, ο ψηφοφόρος δεν ξέρει τι είναι τα πολιτεύματα και ποιοι είναι οι κίνδυνοί τους και ποιες οι αρετές τους, θα επανέρχονται οι ίδιοι και οι ίδιοι στις δύσκολες στιγμές. Αυτό για μένα. Δηλαδή η πολιτιακή παιδεία που δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, για μένα είναι ο βασικός παράγοντας.
απαντάω στην ερώτηση της κυρίας. Εγώ γελάω με κάτι τσιτάτα του στυλ. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αυτές τις ανοησίες, το ήθος και το ύφος της εξουσίας, είναι ανοησίες απίστευτες. Βλακώδη, αλλά δημοφιλή. Δημοφιλέστατα. Το θέμα είναι, μπορείς να τα. Το μπορείς είναι. On, man. Δηλαδή, γίνεται να τα αντιμετωπίσεις αυτά. Εμείς σήμερα επιχειρούμε σε αυτούς που είναι εδώ και σε αυτούς που θα τα ακούσουν. Πολύ και έπειτα. Μακάρι κάτι να αντιδράσουμε σε αυτά και να έχουμε διάλογο. Δεν είναι θέσφατα, εννοείται. Θέσφατα δεν είναι τίποτα, απολύτως τίποτα. Λοιπόν, να ρωτήσω, είπατε, δεν είστε ιστορικός, ενώ μήπως ξέρετε. Όχι, ναι, ναι, λέω, οι διανοούμενοι της εποχής εκείνης, τι ρόλο παίξανε για τον Μουσολίνι έτσι. Γιατί σας το λέω, γιατί οι φουτουριστές με τον Μαρινέτη τον είδανε σαν μεσία, ότι φέρνει το καινούριο. Μαρινέτη, απολογητής, Ντανούτσιο. Φέρνει το καινούριο, λέω. Ντανούτσιο. Κράτησαν κάποια έτσι στάση, η οποία μετά. Γιατί λίγα που ξέρω από ιταλικό κινηματογράφο, δεν φωτίστηκε πολύ η εποχή εκείνη. Κοιτάξτε, έχουν περάσει πολλά χρόνια και έτσι, ακόμα και να θέλεις να τα καλύψεις, τα πράγματα δεν καλύπτονται. Γιατί έχουν γραφτεί, έχουν φανερωθεί. Άρα το μόνο που μπορείς να υποκριθείς είναι ότι δεν τα γνωρίζεις. Είχε να τα γνωρίζω. Και στην Ελλάδα. Πόσοι και πόσοι δεν συνεργάστηκαν με τα περιοδικά του Μεταξά. Να πω ονόματα, δεν θα πω. Είναι γραμμένα. Είναι γραμμένα. Ίσως είναι και μια ανάγκη να γίνει αυτό. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν. Ένας από αυτούς ήταν ο Παβέζε. Γι' αυτό και διώχθηκε, καταδιώχθηκε, κυνηγήθηκε, εξορίστηκε. Και. Και στα 40 χρόνια που έζησε, πέρασε μια ζωή βασανισμένη. Ελάχιστοι ήταν αυτοί. 120 μέρες τώρα. Μασολίνι, εντάξει, χαίρομαι, αλλά ήταν αυτό που θέλω να πω αμέσως μετά. Ξέρω, ετοιμάζουμε Παζολίνι, κάτι ετοιμάζουμε. Να το πούμε. Όχι. Όχι, δεν θα το πούμε. Δεν θα το πούμε. Ετοιμάζουμε κάτι του Παζολίνι, εν πάση περιπτώσει, και μετέστε την υπομονή σας. Το κάτι, ξέρετε, είναι μια αντωνυμία η οποία είναι όλων των αριθμών, όπως το λένε, των πτώσεων και των γενών. Οπότε κάτι ετοιμάζουμε του Παζολίνι. Ο Παζολίνι, ο Παβέζε, ελάχιστοι ήσαν αυτοί οι οποίοι υπέφεραν πραγματικά. Βέβαια, αντίσταση, ρεζιστένσα, υπήρχε. Και το πνεύμα της ρεζιστένσα, της αντίστασης, υπάρχει μέχρι σήμερα. Η ΑΝΠΗ, την οποία πολλές φορές αναφέρει ο Μπασάνι, η Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, η ΑΝΠΗ, υπάρχει μέχρι σήμερα, να το πω, γιατί πρόσφατα απέκτησα ένα εγγονάκι και η μαμά του είναι Ιταλίδα. Μπας είναι ο γιος μου, βεβαίως. Και το επισκέφθηκα πρόσφατα. Και είχε την κονκάρα της ΑΝΠΗ, του είχαν βάλει την κονκάρα της ΑΝΠΗ, ούτε 50 μέρων δεν είναι. Είχαν βάλει στα μοδιακά του. Ναι, βεβαίως, παρακαλώ. Την κονκάρα της ΑΝΠΗ. Και πολύ χάρηκε ο παππούς. Γι' αυτό. Λοιπόν. Όχι, καλέ, οι Ιταλοί παππούδες τι είχαν στείλει. Πάρε συλλογό. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι οι άνθρωποι που βγήκαν στην αντίσταση υπήρξαν, αλλά όχι τόσο οι διανοούμενοι. Όχι τόσο οι διανοούμενοι. Όπως και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα οι διανοούμενοι. Πιο πολύ. Σίγουρα πιο πολύ. Στην Ιταλία τήρησαν μια επαμφωτερίζουσα στάση. Όχι υποστηρικτές, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι και εναντίον, διαρρήδην εναντίον. Κάποια άλλη ερώτηση. Εγώ ευχαριστώ. Πάντα τέτοια.